Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Δόκτωρ Θάνο Ευθυμίου, χαίρετε. Γεια. Γεια σου, Θέκλα. Γεια σας, φίλοι. Είναι το τέταρτο βίντεο που ανεβάζουμε εδώ στο κανάλι μας συζήτησης ενδιαφέρουσας και χρήσιμης με τον Δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου, ο οποίος είναι ειδικός ιατρός παθολόγος, εγγεγραμμένος σε τρεις ιατρικούς συλλόγους, και σε αυτόν της Κολονίας και σε αυτόν της Θεσσαλονίκης και σε αυτόν των Αθηνών. Είναι ιατρός, ο οποίος για μένα είναι πολύτιμος, επειδή γνωρίζει και προωθεί έναν φυσικό τρόπο αντιμετώπισης πολλών προβλημάτων που έχουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι στην υγεία μας. Δεν χρειάζεσαι περαιτέρω συστάσεις. Θάνο, καλώς όρισες. Ευχαριστώ που με έχεις πάλι εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Θέκλα, χαίρομαι πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολλούς αυτό που κάνουμε. Το λαμβάνω μονίμως στο ιατρείο μου αυτό. Όλοι μου λένε ότι πληροφορίες, τις οποίες λέω, πότε τα είπα εγώ αυτό, πότε το ακούσατε. Ναι, όχι, στην συζήτησή σου με τη Θέκλα. Γιατί δεν έχω κάνει, ξέρεις, ένα βιντεάκι, ας πούμε, για τη δυσκολιότητα ή ένα βιντεάκι συγκεκριμένο, και έχεις δώσει πολλές λύσεις σε ανθρώπους. Δεν έχω δώσει εγώ, έχω κάνει ερωτήσεις και εσύ έχεις δώσει τις λύσεις, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός. Εγώ είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι ειδική επί της διατροφής, αλλά ένας ειδικός ιατρός παθολόγος είναι ο πλέον ειδικός να μιλήσει για τη σχέση διατροφής και υγείας. Και από ό,τι γνωρίζω, για να γράψει ένας διαιτολόγιο σε έναν ασθενή, πρέπει να πάρει και την έγκριση κανονικά από τον ιατρό του, τον παθολόγο του. Έτσι γίνονται ιατρικώς τα πράγματα. Λοιπόν, έχω εδώ μαζέψει 17 ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να στις κάνω όλες και να σου δώσω το χώρο να απαντήσεις. Ξεκινώντας να πω για τους ιατρικούς συλλόγους που είπες, δεν το ξεχάσω. Τώρα είμαι στο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έτσι, τα μετέφερα από τη Θεσσαλονίκη Αθήνα. Okay. Έκλεισα, δεν μπορώ να πληρώνω σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Αλλά πάντα σε όλη μου τη ζωή ήμουν γραμμένος σε έναν ή και σε δύο μερικές ναι, φορές. Ναι, θάνομο λόγος που συλλόγους. Το αναφέρω είναι επειδή κακόβουλοι άνθρωποι διασπείρουν συκοφαντίες για σένα ότι δεν είσαι ιατρός. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά ιατρός, μια χαρά ανήκει στον ΕΟΠΗ. Είναι ιατρός. Εντάξει. Και το τονίζω ότι ο ιατρός, ο ειδικός παθολόγος, είναι ο πλέον ειδικός να μας συμβουλέψει σε ζητήματα διατροφής και υγείας. Και ότι οι διαιτολόγοι, έχω βρει εδώ πέρα, γιατί το ψάξα το ζήτημα, γιατί θύμωσα όταν άκουσα να λέει κάποιος ονόματα, δεν λέμε, δεν ασχολούμαστε, we don't make stupid people famous, να λέει ότι και καλά εσύ δεν είσαι γιατρός, ότι ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας για να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην Ελλάδα, έναρξη εργασίας ένας διαιτολόγος, είναι ο κωδικός 90.19.10, υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί. Εντάξει, ο πλέον ειδικός στον τομέα της υγείας για να συμβουλεύσει ποια τροφή μας ωφελεί και ποια τροφή μας βλάπτει σε σχέση με την υγεία μας, είναι ο ιατρός, ο ειδικός παθολόγος που είσαι εσύ, Θάνο. Γιατί εντάξει, εσύ είσαι ευγενέστατος, εγώ όμως είμαι αγενέστατη. Και τα λέω τσεκουράτα. Δεν χρειάζεται κιόλας να ασχολούμαστε πολύ με όλα αυτά τα κακόβουλα. Απλά όταν παίρνουν κάποιο, από κάποιο σημείο και μετά, τόσο πολύ δύναμη, θα πρέπει ο ίδιος ο κόσμος να τα κόβει αυτά. Εγώ ως φίλη σου και άνθρωπος που σε αγαπάω πολύ και σε χτιμώ, και έχω δει βοήθεια σε πολλούς ανθρώπους δικούς μου που ήρθαν και εγγράφηκαν στο ασθενολόγιο σου, είναι να κινηθείς νομικά. Γιατί είναι απαράδεκτο οποιοδήποτε να βγαίνει και να λέει κακίες και συκοφαντίες. Ο καθένας στον τομέα του, αυτό που έχει σπουδάσει, αν έχει πάει σε ΑΕ, αν έχει πάει σε ΑΤΕ, αν έχει πάει σε ΤΕΗ, δεν ξέρω τι έχει πάει, καλά κάνει να κάνει ορθά το επιτίδευμά του και να μην ασχολείται με οποιονδήποτε άλλο. Η γνώμη μου. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Δεν με έχεις συνηθίσει στο αυστηρό έτος. Μου αρέσει όμως. Τσοκουράτα, έλα.
Πρώτη ερώτηση. Γιατρέ μου, γιατί δεν χρειαζόμαστε υδατάνθρακες για να επιβιώσουν? Μας έχουν πείσει η pop κουλτούρα, διάφοροι που μιλάνε για διατροφή, ότι είναι απαραίτητοι υδατάνθρακες για να επιβιώσει ο άνθρωπος. Εγώ λέω ότι όποιος το πει ξανά αυτό σε κάποιον, να ρωτάει αυτός που το ακούει, «Οκ, ονόμασέ μου έναν απαραίτητο υδατάνθρακα». Δηλαδή, έχουμε απαραίτητα αμινοξέα, απαραίτητα λιπαρά οξέα στην βιοχημεία. Ποιος είναι ο απαραίτητος υδατάνθρακας, για να καταλάβω. Γιατί όσοι κάναμε φυσιολογία, βιοχημεία, μαθήματα της ιατρικής και άλλων σχολών, ξέρουμε αυτά. Δεν υπάρχουν. Έτσι, το ότι κάποιος λέει ότι μπορεί να χρειαζόμαστε φυτικές ίνες, ή χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ, κουρκουμά ή σπιρολίνα, θα πρέπει να το αποδεικνύει. Και αποδεικνύεται μόνο με έναν τρόπο, έτσι. Λέγεται randomized control trial. Στο μεν δεν δίνεις και δεν πάει καλά, στον άλλον δίνεις. Και όταν δεν δίνεις, θα πρέπει πραγματικά να ξέρεις τι άλλο τρώει όταν δεν δίνεις. Άμα τρώει μόνο ζάχαρη, κοκακόλες και δεν παίρνει φυτικές ίνες, τότε ναι, την έχει πατήσει. Οι φυτικές ίνες λοιπόν προστατεύουν ανθρώπους οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένες διατροφές. Αλλά όλο το διατροφικό πλαίσιο έχει σημασία. Η φύση το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν το ξέρει, δεν έχει το η φύση μυαλό για να το ξέρει. Αλλά το έχει ορίσει με την εξελικτική διαδικασία. Και πραγματικά στη φύση δεν υπάρχει ποτέ ζάχαρη, ας το πούμε απλά, χωρίς φυτική ίνα, δηλαδή το φρούτο. Έτσι, έχει φυτικές ίνες, έχει και τη ζάχαρη. Όταν παίρνουμε γενικά στη φύση ζάχαρη, έρχεται πακέτο με τη φυτική ίνα. Άρα τώρα έχεις απαντήσει από μόνος σου χωρίς να γνωρίζεις τη δεύτερη ερώτηση. Τι είναι αυτά που μας λέτε για μια διατροφή χωρίς καθόλου φυτικές ίνες, αυτό το σχόλιο κάτω από το βίντεο. Πώς γίνεται να μην πάθουμε δυσκυλιότητα χωρίς καθόλου φυτικές ίνες? Και εσύ απαντάς ότι οι φυτικές ίνες είναι χρήσιμες όταν παίρνουμε ζάχαρη. Έτσι. Ξαναφέρνω την κοινή λογική οπωσδήποτε μέσα στην κουβέντα, γιατί ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει μια κοινή λογική και να σκέφτεται πώς γίνεται τόσοι άνθρωποι, ηθαγενείς, από αυτούς που τρώνε μόνο βουβάι, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, Ινδιάνοι ή Μασάι που τρώνε μόνο τις αγελάδες, το γάλα τους. Το αίμα τους των αγελάδων. Πώς γίνεται η Ινουιτς, δηλαδή η Εσκιμόη. Το αίμα. Το αίμα, ναι. Ομό. Βεβαίως, ναι. Δεν προτείνουμε τώρα σε κανένα να πίνει ομό αίμα. Αλλά να πούμε ότι αυτό το κάνουμε. Δεν θα πάω στην Αφρική με τους Μασάι τελικά. Βέβαια, πολλοί λαοί τρώνε το αίμα, έτσι. Και από εμάς, ευρωπαϊκοί, υπάρχει το Blutwurst. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τα πάντα στο ζώο, από πάντοτε, και γι' αυτό υπάρχουν και λουκάνικα από αίμα, αλλά θα πω, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Γενικά θα πήγαινα πάντα στην εποχή των παγετώνων, που ίδια κορμιά με τα δικά μας, Homo sapiens sapiens, το ξαναλέω. Δεν χρειάζεται πολύ να σκεφτούμε, σκεφτείτε να είναι παγετώνες παντού, έχετε δει ζωγραφιές, ας πούμε. Και έχετε δει στα σπήλαια τι ακριβώς υπήρχαν ζωγραφισμένα πάνω στις στιχογραφίες. Δεν υπήρχαν φυτικές ίνες ή μπρόκολα. Δεν υπήρχαν μπρόκολα. Αυτό που ήταν ζώα. Μεγάλα ζώα, παχιά ζώα. Αυτά γιορτάζαμε, αυτά κυνηγούσαμε και ήταν πάρα πολλά. Λεγόταν μεγάλη πανίδα. Κυκλοφορούσαν, ήταν πολύ χαζά. Υπερπατούσαν και μπορούσαμε εμείς σε ομάδες, γιατί αυτό είναι ο άνθρωπος, η συνεργασία μας κάνει apex predator λέγεται, ο κορυφαίος κυνηγός, έτσι, αυτό μας κάνει να θριαμβεύουμε και να είμαστε το μόνο στον κόσμο που έχει φάει αγελάδες, πολικές αρκούδες, φάλαινες, λιοντάρια, άλλους ανθρώπους, έτσι, το μόνο. Δεν προτείνω σε κανένα να αρχίσει να τρώει φάλαινες ή ανθρώπους, έτσι. Το μόνο on λοιπόν στον κόσμο που είναι epic predator, είμαστε κυνηγοί κορυφαίοι στην τροφική αλυσίδα. Μπορούμε να το δούμε αυτό μετρώντας ισότοπα άνθρακα στο αζότου και άνθρακα στα δόντια μας, στα οστά,
Αυτό λέγεται παλαιοπαθολογία. Η μελέτη δηλαδή και η γνώση από τα οστά των πρωτόγονων ανθρώπων που βρίσκουμε. Ναι, των σκελετών που βρίσκουμε ακριβώς και βγάζουμε συμπεράσματα για το τι έτρωγε ο άνθρωπος. Τώρα κάποιος μπορεί να πει, ναι, σιγά σιγά πριν 40.000 χρόνια, τίποτα έτσι, 40.000 χρόνια ο άνθρωπος σαν Homo sapiens sapiens υπήρξε για τουλάχιστον 200.000 χρόνια ή περίπου. 40.000 χρόνια άρχισε να μπαίνει σιγά σιγά, γιατί ευνοούσαν οι συνθήκες, οι καιρικές, οι... Μιλάς για τη Γεωργική Επανάσταση, δεν είναι φανούμενο? Ναι, σιγά σιγά έμπαινε η Γεωργική Επανάσταση, ήρθε πριν 10-11.000 χρόνια, αλλά πριν 40.000 χρόνια βρίσκαμε πραγματικά αρχαία ή αλλιώς έτσι, ναι, αρχαία, ας πούμε, βρώμη. Και μπορούσαμε να βάλουμε λίγο στη διατροφή μας λίγο βρώμη, αλλά πόσο? Πόσο, μια τυρόπιτα την ημέρα, μακαρόνια από βρώμη, ξέρω εγώ, τι ακριβώς, βρώμη, oatmeal, κάθε μέρα στο γάλα. Πόσο ήταν η ποσότητα της βρώμης που βρίσκαμε στη φύση πριν τη Γεωργική Επανάσταση. Και εννοείται πως έχουμε προσαρμοστεί και βιολογικά για να διαχειριζόμαστε το άμυλο λίγο καλύτερα, έτσι, τη λακτόζη. Λίγο καλύτερα, γιατί είναι αγροκτηνοτροφία. Αγροκτηνοτροφία. Αγροκτηνοτροφική επανάσταση. Αλλά γενικά είμαστε φτιαγμένοι για να διαχειριζόμαστε το κρέας. Έτσι. Τώρα, είπαμε, όλη την ώρα θα έρχεται κάποιος και θα λέει ναι, αλλά το έντερό μας είναι πιο μακρύ από λιοντάρια. Ναι, ερχόμαστε πριν 4 εκατομμύρια χρόνια περίπου από έναν πρόγονο ο οποίος είναι κοινός πρόγονος για όλους τους πιθήκους. Έτσι. Εννοείται αυτό. Και εννοείται το έντερό μας έχει στοιχεία από τότε. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πιστεύετε ότι έχουμε το έντερο ενός γορίλα. Ο γορίλας έχει ένα τεράστιο τυφλό έντερο, ενώ εμείς έχουμε ένα πολύ μικρό τυφλό έντερο με ένα υπόλοιμα του παλιού τυφλού εντέρου που λέγεται σκολικοειδής απόφυση. Και είναι αυτό που φλεγμένει και ζορίζεται. Ίσως όταν το ζορίζουμε, ίσως όταν τρώμε πολλές φυτικές ίνες, λέω εγώ, ή πολλά ζάχαρα στη στάνταρ αμερικανική, αυστραλέζικη, ευρωπαϊκή διατροφή που βρισκόμαστε. Δηλαδή, γι' αυτό ο γορίλας, επειδή μου γράφουν πολλοί πώς γίνεται οι γορίλες να είναι τόσο μειώδη ζώα και εμείς είμαστε στην ουσία κοντινοί συγγενείς, έτσι, ανήκουν στους μεγάλους πιθήκους, όπως και εμείς. Αλλά αυτοί μπορούν να διαχειρίζονται και να έχουν πρόσβαση στην πρωτεΐνη αποδομώντας φυτική ύλη. Εμείς δεν μπορούμε να αποδομήσουμε τόσο εύκολα φυτική ύλη. Φυτικές ίνες δηλαδή, ο ορισμός τους είναι ότι δεν τις απορροφούμε. Στρώμε και τις αποδεύουμε σαν πλαστικές σακούλες. Λένε όμως ότι οι φυτικές ίνες είναι χρήσιμες για να μην πάθεις δυσκυλιότητα και εσύ λες όταν τρως ζάχαρη και πολλά δημητριακά σε αυτή την περίπτωση. Γιατί όλο αυτό το έψαχνα, δεν μπορούσα να βρω έτσι καλές μελέτες. Μονίμως επιδημιολογία, μονίμως άμα φτιάξεις τη διατροφή σε μια ομάδα πληθυσμού, δηλαδή πηγαίνανε σε ανθρώπους που τρώγαν περισσότερες φυτικές ίνες, όχι πολύ περισσότερες, 25 με 30 γραμμάρια εκεί πέρα, πηγαίνανε σε ανθρώπους δηλαδή, που τρώγαν αυτό και είχαν τις καλύτερες κενώσεις, ανάποδα. Έτσι. Και οι άλλοι που τρώγαν πολλές ή λιγότερες είχαν προβλήματα. Αυτοί που τρώγαν λιγότερες όμως δεν είχαν μια φυσική ανθρώπινη τροφή, δεν τρώγανε κρέας. Δεν τρώγανε έτσι που φτιάχνει το μικροβίωμα με παραγωγή small chain fatty acids χωρίς να χρειάζεται φυτικές ίνες και ούτω καθεξής. Αλλά θέλω να καταλάβει ο κόσμος, πηγαίνουν ανάποδα. Και αυτό λέγεται healthy user bias. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι τρώνε έτσι κι αλλιώς υγιεινά και εννοείται θα έχουν υγιεινά και εννοείται θα έχουν ένα πιο υγιές έντερο. Δεν έχουν κοιτάξει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια υγιεινή φυσική ανθρώπινη τροφή που μπορεί να είναι μια χαμηλών υδατάθρακων ή πολύ χαμηλών υδατάθρακων και έχουν σωστό πλαίσιο διατροφικό. Αυτοί λοιπόν που έχουν χαμηλών υδατάθρακων διατροφή με ή χωρίς πολλές φυτικές ίνες έχουν πολύ καλές κενώσεις.
Για να πάμε τουαλέτα κλείνοντας λοιπόν, δεν χρειάζεται να το μπερδεύουμε, δεν χρειαζόμαστε φυτικές ίνες. Μάλιστα, σε αυτή τη μελέτη λοιπόν, την καλή μελέτη, τη Randomized Control Trial, και όχι μια μελέτη επιδημιολογική που βγήκε από μια εταιρεία που πουλάει ψήλιο, και είναι φυτική ίνα. Έτσι, σε μια καλή μελέτη λοιπόν, Randomized Control Trial, το ξαναλέω, έχουμε δει ότι όσο μειώνανε τις φυτικές ίνες στην διατροφή των ανθρώπων αυτών που πήρανε μέρος, επεμβατική λοιπόν μελέτη, χωρίζω, δεν ξέρω, έτσι, control, άνθρωποι οι οποίοι τρώνε φυτικές ίνες, αυτοί τρώνε τόσο φυτικές ίνες, ακόμα λιγότερο φυτικές ίνες, όχι ανάποδα δηλαδή, από τις προτιμήσεις τους να τους κρίνουμε, αλλά εμείς τους χωρίζουμε. Αυτοί λοιπόν που έτρωγαν 0 φυτικές ίνες είχαν 0 προβλήματα από δυσκυλιότητα. Είναι τρομερό αυτό. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι, Θάνο μου, και αυτό μπορώ να το πω και ακούγοντας γνωστούς μου, δικούς μου ανθρώπους που ξεκίνησαν την κρεατοφαγική διατροφή, που στην αρχή μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιο θέμα δυσκυλιότητας. Ξεκινήσαμε την κρεατοφαγική διατροφή, δεν είχαμε θέμα με τη σκυλιότητα και αποκτούμε θέμα με τη σκυλιότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε? Αυτό είναι φυσιολογικό να συμβεί και αναμενόμενο. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στο έντερο, στο μικροβίωμα, κατά τη μετάβαση σε μια νέα διατροφή γενικά και εννοείται και στην carnivore. Και στην σαρκοφαγία, η κρεατοφαγία. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε περίπου 7 μέτρα έντερο μέσα και αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πάρουν καιρό. Έτσι, μπορεί να είναι από 2 εβδομάδες μέχρι και 3-4 εβδομάδες. Έτσι, ένα μήνα. Σε κάποιους έχω διάρειες, όχι μόνο δυσκυλότητα, και διάρειες 1,5 με 2 μήνες. Τώρα, όχι ακριβώς διάρρηση, ιδαρρήσεις και νόσεις, να τις ονομάσουμε. Η λύση λοιπόν σε αυτούς που έχουν δυσκυλιότητα είναι να καταλάβουν τι μπορεί να μην κάνουν σωστά και τι σημαίνει σωστά, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το στη διατροφολογία, έλα σε μένα, ας πούμε, θα το κάνω εγώ σωστά, έλα σε μένα, σου κάνω πρόγραμμα. Δύο σωστά είναι ότι ο άνθρωπος τρώει, τόση ώρα μιλάμε, μαμούθ. Τώρα δεν έχουμε μαμούθ. Ό,τι πιο κοντά στο μαμούθ είναι η αγελάδα και το κατσίκι και τα μερικαστικά. Λοιπόν, πρέπει να τρώμε όλο το ζώο. Όλο το ζώο σημαίνει ότι πρέπει να τρώμε και όλο το λίπος του ζώου. Δεν θα πήγαινες δηλαδή να πας να φας ένα κομμάτι λίπους και θα άφηνες το κρέατος και θα άφηνες το περινεφρικό λίπος. Ήταν όλη η ενέργειά σου. Ήταν όλη η ευτυχία σου στη φύση, στη σπηλιά ή εκτός σπηλιάς. Και επειδή έχουμε βομβαρδιστεί με την πληροφορία να αποφεύγουμε λίπος και έχει μάθει το χεράκι μας να πηγαίνει μονίμως στο κρεατένιο κομμάτι και όχι στο λίπος. Το πιο ωραίο κομμάτι μας έμαθα να μην το τρώμε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο απολαμβάνω να τρώω τα λίπη. Wow. Εγώ. Ειδικά αυτά που είναι έτσι ωραία ψημένα. Να φας ένα ribeye medium και το λίπος μαζί. Έτσι, και πόσο αδυνατίζεις σε αυτές τις διατροφές ακόμα και να τρως λίπος από το κρέας. Έτσι, πάντα στη φυσική δομή του, δηλαδή ribeye, αλλά ακόμα και πατσάς, ακόμα και κρεατόσουπες, με μεδούλια μέσα. Όλα αυτά μας βοηθάνε πάρα πολύ λοιπόν στις κενώσεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα φάει 2-3 φορές μέσα στην εβδομάδα πατσά ή κρεατόσουπα με μεδούλια, το ξαναλέω, μέσα. Με το λίπος δηλαδή. Και δεν θα πηγαίνει μετά στην τουαλέτα. Ακόμα ένας τρόπος να το διορθώσουμε είναι το αλάτι. Ένα ακόμα πράγμα που μας είπανε να μειώνουμε όλη την ώρα και έχουμε φτάσει να έχουμε προβλήματα από τη μείωση, μεταβολικά προβλήματα από τη μείωση του αλατιού. Και το αλάτι δρά υπακτικά. Δηλαδή μας πηγαίνει στην τουαλέτα. Τρίτο μεγάλο πρόβλημα, όταν ξεκινάει κάποιος carnivore ή κρεατοφαγία ή keto diet ή και ούτω καθεξής, όλες αυτές τις διατροφές, τρώει πάρα πολλά τυριά. Τα τυριά μπορούν να κάνουν πάρεση
ήπια ίσως πάρεση του γαστρεντερικού συστήματος, δηλαδή παράλυση του γαστρεντερικού συστήματος. Και όταν γίνεται, αυτό πώς γίνεται, επειδή έχουν την καζεΐνη, τα τυροκομικά, εμείς την παίρνουμε την καζεΐνη και την κάνουμε καζομορφίνη μέσα, έχει γίνει, είναι εξελικτικά, αυτό μας βοήθησε για τα μωράκια να φυλάζουν, μας ηρεμεί, έτσι μορφίνη, οπιοειδές μέσα στο σύστημα και μας ηρεμεί. Εμάς, όλοι ξέρουν, ας πούμε, από τους γονείς τους ίσως που είναι μεγαλύτερη ηλικία που μπορεί να χρειάζεται να παίρνουν μορφίνη, έχουν και προβλήματα πολλά δυσκυλιότητας. Και αυτό εμάς μπορεί να μας επηρεάσει. Οπότε στους ανθρώπους μου λέω, μειώστε λίγο τα τυριά για λίγο, ένα μικρό χρονικό διάστημα και βρείτε ακριβώς μόνοι σας ποιο είναι το επίπεδο τυριού. Ναι, μπράβο, ακριβώς τη χρυσή τομή που να τρως τυριά και να μπορείς να πηγαίνεις στην τουαλέτα και να ευχαριστήσεις και τη διατροφή σου. Λοιπόν. Μετά, παλιές ελλείψεις που έχουμε, ηλεκτρολυτικές κυρίως, μπορεί να θεριέψουν στην αρχή σε τέτοιες διατροφές, επειδή είναι και λίγο διουρητικές αυτές οι διατροφές, στην αρχή τουλάχιστον αρκετά, μπορεί να κατουράμε, για να το πω απλά, να ουρούμε τους ηλεκτρολίτες. Και μπορεί να έχουμε προβλήματα υπονατριμίας, υποκαλημίας, υπομαγνησιεμίας. Άρα τώρα έρχεσαι στη δέκατη ερώτηση, το οποίο θα την κάνουμε τώρα. Χρειάζεται να παίρνουμε ηλεκτρολίτες όταν κάνουμε κάρνιβορ ή κέτοβορ? Θα πω ότι για βιταμίνες, μόνο αν υπάρχουν ήδη ελλείψεις από πριν και να πούμε ότι δίνουμε βιταμίνες όταν δούμε ελλείψεις, δηλαδή αυτό το πράγμα να παίρνουμε βιταμίνες για να γίνουμε superhuman ή κάτι τέτοιο, δεν βοηθάει και δεν έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει. Άρα τώρα πας και στη 8η ερώτηση. Χρειαζόμαστε να παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής και αν ναι, ποια και με ποιο κριτήριο τα επιλέγουμε? Ποιες ανθρώπινες τροφές λοιπόν, δεν χρειάζεται καμιά βιταμίνη κανονικά, αν δηλαδή δεν έχουν ήδη ελλείψεις οι άνθρωποι. Μάλιστα θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα η κάλυψη των αναγκών. Πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να παίρνεις βιταμίνες και ιχνοστοιχεία από μια τέτοια διατροφή ή τέτοιο μπλοκ διατροφών. Τώρα, μεγάλο θέμα είναι οι ηλεκτρολίτες, ειδικά στην αρχή. Καταρχάς να πούμε ότι όλοι έχουμε πρόβλημα με υπομαγνησιεμία. Όλοι παίρνουμε λιγότερο μαγνήσιο, ακόμα και αυτοί που τρώνε φυτά. Εμείς που τρώμε περισσότερο ζώα από τα φυτά που τρώνε. Τα ζώα, το έδαφος έχει πρόβλημα από τις τακτικές, τις αγροτικές τακτικές. Δεσμεύουν δηλαδή πολλά από αυτά εδώ τα φάρμακα μαγνήσιο. Καταλήγει λιγότερο μαγνήσιο στη γη και λιγότερο μαγνήσιο τελικά και στα σώματά μας. Και ακόμα και το μαγνήσιο να είναι φυσιολογικό στον ορό του αίματος, δεν σημαίνει αυτό ότι είναι φυσιολογικό και στα κύτταρα στόχος. Δηλαδή εκεί πέρα που θέλουμε να το έχουμε. Οπότε εκεί πέρα ίσως να βοηθάει για λίγο καιρό στη μετάβαση, μπορεί να είναι και ένας χρόνος, να παίρνει κάποιος κάποιο μαγνήσιο. Και ανάλογα τα προβλήματα που βγαίνουν, δηλαδή μιλάμε για τη δυσκυλιότητα, το κεντρικό μαγνήσιο είναι η καλύτερη επιλογή και αν υπάρχουν μυϊκά προβλήματα, μυϊκές κράμπες άλλο και ούτω καθεξής ή αρρυθμίες άλλο, το ένα μαγνήσιο βοηθάει και στα άλλα προβλήματα πάντα, έτσι. Απλά υπάρχουν πιο στοχευμένες θεραπείες. Αυτό πρέπει τώρα ο καθένας να το συζητάει με τον γιατρό του. Ο γιατρός σου είναι αυτός που θα σου πει τι είδους αναλύσεις εξειδικευμένες να κάνεις για να δεις αν έχεις ελλείψεις σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες και να σου πει ποιο είδος, παράδειγμα, μαγνησίου να πάρεις ή αν πρέπει να πάρεις μαγνήσιο. Και το κάλιο επίσης είναι μέσα στους ηλεκτρολίτες που μπορεί να χρειάζεται κάποιος όταν κάνει carnivore. Ναι. Εκεί προτείνω γενικά να παίρνετε, δηλαδή αν έχουν κάποιες έκτακτες στολές στην αρχή που πάντα ενημερώνω ανθρώπους ότι μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι πάντα ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Προτείνω γενικά έκτακτες στολές, είναι εδώ πέρα αρρυθμίες, τύπος αρρυθμιών, ειδικά στη σωματική άσκηση ή μετά από αυτήν παρουσιάζονται. Προτείνω γενικά να πηγαίνει κάποιος σε άλατα ή τα αλάτια που τρώμε, ένα φυσικό αλάτι, είτε άμα θέλει συμπληρώματα διατροφής άλατα, σκέτα άλατα, δηλαδή ένα σακούλι με αλάτια μέσα, νατρίου, καλίου, μαγνησίου, όπου δεν υπάρχει μέσα η δεξτρόζη, όλα αυτά τα
τα ζάχαρα, ας πούμε, που παίρνουμε μαζί για να μπορούμε να καταπιούμε τα Και χάρτια. πώς τα παίρνεις αυτά, γιατρέ, διαλύεις το νερό? Διαλύεις το νερό, ναι, και τα πίνεις. Υπάρχουν στην Ελλάδα τέτοια? Οι περισσότεροι τα προμηθεύονται, όχι στην Ελλάδα δεν έχω βρει ως τώρα να πω την αλήθεια, τα προμηθεύονται απ' έξω. Και επειδή εγώ ποτέ δεν διαφημίζω τίποτα, τίποτα, δεν θα πω τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχουν πολλές όμως εταιρείες που δίνουν αλάτια σκέτα και είναι και κατά τύχη είναι και τα φθηνότερα αυτά. Και δηλαδή τα έχεις σε ένα μπουκαλάκι και τα ανακατεύεις με νερό και τα πίνεις? Εγώ πάντως πήγα από μόνη μου και πήρα ποτάσιο για αντί καλίου και μαγνήσιο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κυτρικό. Και τα μαγνήσιο παίρνω πάντα. Αλλά πρέπει να έρθω να με σάσεις. Γιατί μπορεί να παίρνω συμπληρώματα που δεν χρειάζομαι, γιατί εγώ παραδέχομαι ότι έχω έτσι μια επιθυμία να παίρνω συμπληρώματα, γιατί έχω πιστέψει σε αυτό το μύθο του superhuman, που άμα παίρνεις συμπληρώματα γίνεσαι πιο δυνατός. Ναι, εγώ να πω προσωπικά ότι δεν παίρνω κανένα συμπλήρωμα. Επειδή με ρωτάνε κάποιοι τι συμπληρώματα παίρνεις σε αυτή τη διατροφή, κανένα συμπλήρωμα εκτός από, από αυτούς εδώ τους ηλεκτρολίτες. Κάποιες φορές το καλοκαίρι περισσότερο που θα υδρώσω περισσότερο, θα ενισχύσω. Ή αν είμαι πολύ στο πόδι και ή ταξιδεύω πολύ και δεν μπορώ να τρώω τις ποσότητες κρέατος, γιατί το μαγνήσιο, ας πούμε, είναι μέσα στον ιστό, στο μη, έτσι, το κάλιο, στο μη, ενδοκυτάριο στοιχείο. Και μπορεί να μην φτάνω στο σημείο να τρώω το κρέας που χρειάζομαι, έτσι. Οπότε θα καλύψω έτσι τις ανάγκες μου. Αλλά το πάω πάντα κλινικά. Δηλαδή, ναι, πρώτα δηλαδή νιώθω... κάποιος μπορεί να έρθει στο ιατρείο σου, να γραφτεί στο ασθενολόγιο σου και να του συνταγογραφήσεις, να κάνει αναλύσεις. Συνταγογραφούν τι αναλύσεις, δεν είναι? Και με βάση τις αναλύσεις του και τη διατροφή να του συστήσεις, εάν χρειάζεται, γιατί μπορεί και να μην χρειάζεται, να πάρει κάποια συμπληρώματα διατροφής. Έτσι. Οπότε, περισσότερες φορές, ναι. Και για τη βιταμίνη D είδα που έχεις κάνει βιντεάκι και στο Instagram και στο YouTube, που έλεγες για το ότι πολλοί κόσμος παίρνει βιταμίνη D και συμπληρώματα βιταμίνης D, D3, τα οποία, αν θυμάμαι καλά, έλεγες ότι δεν απορροφούνται και δεν είναι τόσο χρήσιμα όσο νομίζουμε. Ενώ πες μας τώρα για τη βιταμίνη D3 και την D. Πολύ μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον άνθρωπο. Έτσι, μια προορμόνη, να την πούμε, δεν είναι βιταμίνη, ας πούμε, έχει μείνει όρος. Παίζει ρόλο σε τόσα πράγματα στο σώμα μας, τόσες διεργασίες. Οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε στα κύτταρα στόχος σωστή τη βιταμίνη D3, που είναι η βιταμίνη D, το είδος βιταμίνης D που χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο για την επάρκεια της. Δηλαδή υπάρχει σαρκία π.χ. Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη. Τη βρίσκουμε λοιπόν στα ζώα που τρώμε, στο λίπος τους. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό, δεν το γνωρίζουν. Είναι εκεί η D3 μαζί με την K2 κιόλας. Τυχαία, η φύση μονίμως έχει προνοήσει και τώρα μάθαμε στα χαπάκια να βάζουμε D3 με K2. Και όλοι γράφουν και K2 μαζί. Ναι, το ξέρουμε αυτό από τη φύση. Και μαγνήσιο μαζί. Ναι, γιατί όλα αυτά είναι μαζί. Είναι στο κρέας. Λοιπόν, η D3 λοιπόν πηγαίνει στο λίπος των ζώων, έτσι και σε εμάς. Πηγαίνει στο λίπος μας και αποθηκεύεται. Οπότε όσο περισσότερο λίπος, τόσο περισσότερο θα αποθηκευθεί εκεί και δεν θα είναι χρησιμοποιήσιμη από εμάς. Έτσι, ούτε καν στο αίμα μας. Οπότε όσο και να παίρνεις, αν δεν διορθώσεις το πρόβλημα αυτό της παχυσαρκίας, τότε δεν θα λύσει το άλλο θέμα. Ή η αντίσταση στην ινσουλίνη. Υπάρχει ακριβώς όσο πιο μεγάλη είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη, τόσο πέφτουν τα επίπεδα της βιταμίνης D. Είναι πολύ απλό το σχεδιάγραμμα που θα το δείξω στο μέλλον. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος εδώ πέρα τώρα στις ευρωπαϊκές χώρες και στον πολιτισμό μας έχουμε αυτή τη στιγμή 88% στην Αμερική που μετρήθηκε επηρεασμένη μεταβολική υγεία και μεταβολική δυσχέρεια. Όταν το 80% των ενηλίκων
Έχει αυτό το πρόβλημα. Είπες, Θα πρέπει να είπες καταλάβουμε. 88. Ε? 88 ή 78. 88. 90% σχεδόν. Μόνο το 12% των ενηλίκων στην ουσία έχει φυσιολογική μεταβολική υγεία. Τι σημαίνει μεταβολική υγεία? Τα πάντα. Οποιαδήποτε διεργασία. Ψυχολογική και σωματική. Τα πάντα. Μεταβολισμός είναι τα πάντα. Δεν είναι η ενέργεια. Είναι τα πάντα. Όλη η διαχείριση βιταμινών και χνοστοιχείων. Γι' αυτό και θα ήθελα κάποτε να πάμε και στο θέμα ψυχική νόσος. Και ότι είναι τελικά αρχίζει... Θα σε ρωτήσω σε λίγο. Βάλε ένα stop. Βάλε μια τελεία. Βάλε μια τελεία. Γιατί θέλω να κάνουμε όλες τις ερωτήσεις σήμερα, ώστε στην επόμενη συνάντηση την Πέμπτη να έχω καινούργιες. Λοιπόν, εάν κάποιος που μας παρακολουθεί, εσύ κάνεις carnivore και εγώ κάνω carnivore. Carnivore σημαίνει ότι τρώμε αποκλειστικά μόνο ζωικά προϊόντα. Αν κάποιος πει, ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να γίνω carnivore ή δεν γουστάρω να γίνω carnivore ή εσύ θεκλά γίνεις carnivore γιατί έχεις Crohn's και δερματικά και δεν ξέρω εγώ και ό,τι θέλεις έχεις, εσύ θα γίνεις carnivore γιατί έχεις όλα αυτά τα αυτοάνωσα που μας έχει πει τις προηγούμενες φορές. Μόνο αντισπαθείς, αυτοάνωσα. Ναι, αυτοφλεγμονώδης, αυτοάνωσα. Εγώ είμαι καλά και εγώ θέλω να βοηθηθώ. Μπορώ να κάνω και το βόρο, δηλαδή μια κετογονική διατροφή που να έχει αρκετά ζωικά προϊόντα μέσα, αλλά να έχει και χόρτα, να έχει και σαλάτες, να έχει και κανένα φρούτο. Θα έχει τα ίδια ωφέλη. Γι' αυτό αρχίζω και, όχι αρχίζω, από την αρχή εγώ μιλάω για μια φυσική ανθρώπινη τροφή που έχει ένα φάσμα διατροφών από κάτω. Στο κέντρο της είναι η carnivore και ακόμη πιο συγκεκριμένα στο απόλυτο κέντρο είναι η lion diet. Δηλαδή στο κέντρο της δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη για εμένα ή για σένα, απλά η βάση είναι το κρέας. Και ο άνθρωπος κανονικά τρώει πάνω από 70% και τρώγαμε πάνω από 70% κρέας στη διατροφή μας, στο πιάτο μας, στην ημέρα μας. Στο κέντρο λοιπόν είναι lion diet, είναι απόλυτη δίαιτα αποκλεισμού. Έχει μόνο μερικαστικά, δηλαδή αγελάδες, κατσίκια, πρόβατα και δεν τρως τίποτα άλλο, νερό και αλάτι. Τώρα γιατί να κάνει αυτός κάτι τέτοιο κάποιος ή αυτή είναι απόλυτη τρέλα? Για λόγους υγείας. Έτσι, αλλιώς θα τρώγαμε όλοι donuts. Μην μπερδευόμαστε, croissant. Μετά έξω από τη Lion έρχεται η carnivore δίαιτα, η οποία διατροφή, η οποία είναι μια διατροφή η οποία τρώμε ζωικά προϊόντα. Μπορεί κάποιος να προσθέσει μέχρι και τυροκομικά, τα οποία δεν είναι φυσική, απόλυτα φυσική τροφή. Και όμως μιμείται πολύ τη φυσική τροφή και έχουμε έρθει σε επαφή μαζί της πολλά χρόνια. Βγαίνοντας λοιπόν από την carnivore με τα τυροκομικά, αρχίζουν και μπαίνει και η φυτική ύλη σιγά σιγά. Και όλες αυτές οι διατροφές μέχρι τώρα, το κέντρο με αυτούς ομόκεντρους κύκλους, lion, carnivore, carnivore με τυριά και τώρα για πρώτη φορά εισάγουμε φυτική ύλη. Και μπορεί να λέγεται ketovore, αυτό είναι μια ονομασία από κάποιους στην Αμερική. Δεν είμαι τώρα σίγουρος από ποιον έχει βγει, αλλά νομίζω είναι ξεκίνησε από τη γυναίκα του Ken Berry που ήταν ένας γιατρός. Αλλά τέλος πάντων δηλαδή δεν είναι μια... Ναι, η γυναίκα του αυτού είπε ότι είναι ketovore, θυμάμαι, ναι. Ναι, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά τέλος πάντων είναι μια διατροφή η οποία τρώμε κρέας και τρώμε και άλλα πράγματα. Τρώμε αβοκάντο π.χ. Ξεκινάμε με φρούτα μη τοξικά, μη γλυκά. Όχι χαμηλού γλυκημικού δείκτη μόνο, αλλά μη γλυκά, δηλαδή αβοκάντο, κολοκύθι, κολοκύθα, αγγούρι, ελιά. Είναι φρούτα, δεν έχουν πολλά τοξικά μόρια. Τι τοξικά μόρια, μπορούμε να μιλήσουμε στο μέλλον ποια είναι αυτά, έτσι, στο WHO, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι φυτικές τοξίνες είναι αναρτημένες, η γλουτένη είναι μία από αυτές, αλλά υπάρχουν και άλλες. Έτσι, λεκτίνες, π.χ. η γλουτένη είναι λεκτινόμορφη ουσία. Τέλος πάντων, αρχίζουμε και έχουμε λοιπόν στον τρίτο ομόκεντρο κύκλο αυτή την ketovore λεγόμενη ή αλλιώς απλά μια carnivore, τι λένε κάποιοι άλλοι, μια διατροφή η οποία έχουν προσθέσει κάτι.
Έτσι. Και από τη δίαιτα του βοσκού ή του ξυλούρι, όπως μου αρέσει να λέω, δηλαδή κρέατα και τυριά, ξέρω εγώ, αρχίζουν και μπαίνουν κάποια άλλα μη τοξικά φρούτα, μη γλυκά. Μετά ανοίγουμε κι άλλο το δακτύλιο, κι άλλο τον κύκλο και αρχίζουν και μπαίνουν κάποια φυτά τα οποία έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, κάποια φρούτα δηλαδή που έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, σαλάτες, έτσι για αυτούς που δεν τους πειράζουν. Ο καθένας θα πρέπει να βρει κλινικά που ανήκει και εμείς εδώ είμαστε να βοηθήσουμε με τις γνώσεις που έχουμε ως τώρα, ότι ναι, αν έχεις σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, το να βάλεις πολλές φυτικές ίνες δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση. Όσο πέφτουν οι φυτικές ίνες, τόσο καλύτερα θα πηγαίνεις. Δηλαδή μπορεί τα φασολάκια, τα πράσινα να θεωρούνται να παίξουν ένα ρόλο σε μια κετογονική διατροφή, δηλαδή πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες, όχι ντε και καλά carnivore και πολύ ψηλά τα λίπη, αλλά να μην βοηθάνε στο σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου τόσο πολύ. Που βοηθάνε οι κετώνες, αλλά δεν βοηθάνε οι φυτικές ίνες που είναι ψηλά. Οπότε, οπ, μείωσε λίγο τις φυτικές ίνες, μείνε σε μια κετογονική διατροφή και κάπου εκεί θα αρχίζει να πηγαίνει καλύτερα. Γι' αυτό οι γαστρεντερικές παθήσεις όπως αυτή που λες, η Crohn, που έχεις, που παιδεύεσαι, ή και άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις, αλλά ακόμα και το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, πάει πάρα πολύ καλά σε μια, λέμε carnivore, αλλά τι εννοούμε, μια πολύ χαμηλών υδαταθράκων έως zero carb, μηδενικών υδαταθράκων, μηδενικών φυτικών ινών, μηδενικών φυτικών τοξινών διατροφή. Και γι' αυτό πάει τόσο καλά το έντερο. Θα σε ρωτήσω κάτι. Το λευκό αλεύρι από σιτάρι, το αποφλοιωμένο δηλαδή, έχει φυτικές τοξίνες, έχει αυτό τη λεκτινόμορφη που είπες, τη γλουτένη. Ναι, το γλουτένη πρώτα απ' όλα. Okay. Η γλουτένη, η οποία είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι, και κάποιοι θα πούνε ότι άμα δεν έχεις κοιλιοκάκι, δεν έχεις πρόβλημα με την γλουτένη, θα πρέπει να έχεις δυσανεξία στην γλουτένη και... Λοιπόν, ένα ακόμα θέμα που θέλω πάρα πολύ να σου πω είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε όλη την ώρα ονόματα στα προβλήματά μας. Αυτά είναι για, για μας τους γιατρούς, για να μας βοηθάει να μιλάμε μεταξύ μας για έναν ασθενή και να ορίζουμε λίγο τις παθήσεις. Έτσι, ακόμα και στη ψυχολογία παίζει ρόλο αυτό. Η φυσιολογία και η παθολογία έχουν μια ενιαία γραμμή που τις ενώνουν και λέγεται continuum of disease. Δηλαδή, εδώ είναι η φυσιολογία και εδώ είναι η απόλυτη παθολογία, έως και θάνατος, από την πάθηση, τη συγκεκριμένη πάθηση. Το απλοποιούμε το σύστημα και αφήνουμε ότι είναι μόνο μία πάθηση. Οπότε, εσύ μπορεί να βρίσκεσαι εδώ, σε όλο αυτό το continuum of disease. Μπορεί να έχεις δηλαδή για το θέμα διαβήτης, που είναι η απόλυτη παθολογία, διαβήτης τύπου 2, να έχεις υπάρξει για χρόνια μεταβολική δυσχέρεια, περισσότερο μεταβολική δυσχέρεια, μεταβολικό σύνδρομο, ήρθε και η πίεση, ήρθε το λιπόδες ύπαρ, τώρα είμαστε προδιαβήτη, πολύ προδιαβήτη, λίγο περισσότερο προδιαβήτη και τώρα διαβήτη. Κάθε λοιπόν κλίση προς την φυσιολογία, και θα ορίσουμε τη φυσιολογία τώρα, κάθε κλίση προς τη φυσιολογία και ροπή προς τη φυσιολογία διορθώνει την παθολογία. Είναι ο ορισμός της ιατρικής. Ο ορισμός της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας. Είναι ο ορισμός όλων των παθήσεων. Δεν είναι τίποτα εδώ πέρα καινούριο. Δεν χρειάζομαι κάποια μελέτη να σου αναρτήσω για αυτό το λόγο. Αυτό το καταλαβαίνουμε, είναι ελληνικά. Λοιπόν, όσο λοιπόν πηγαίνουμε προς τη φυσιολογία μας, γι' αυτό όλοι προσπαθούμε να βρούμε τη species specific diet, τη συγκεκριμένη διατροφή για το ανθρώπινο είδος. Γιατί? Γιατί αυτό που τρώει στη φύση ο άνθρωπος, αυτό είναι κιόλας το λογικό, το φυσιολογικό. Με βάση τη φύση μας. Στην φύση. Όχι στο ψυγείο μας. Η σταράφια του σούπερ μάρκετ. Η σταράφια του σούπερ μάρκετ, ακριβώς. Στα τυποποιημένα προϊόντα μέσα. Το κέντρο, πάντα στο κέντρο του σούπερ μάρκετ. Το κρεοπωλείο, καταρχάς στην Γερμανία που ήμουνα δεν υπάρχουν πια σούπερ μάρκετ που έχουν μέσα κρεοπόλη. Δεν υπάρχουν. Αρχίζει, να ξέρετε, θα έρθει και εδώ αυτό. Δεν θα έχετε καν τον χασάπι, τον άνθρωπο που σου κόβει το κρέας μέσα στο σούπερ μάρκετ. Όλα τυποποιημένα. Όλο λιγότερο κρέας και όλο πολύχρωμα τρόφιμα μέσα στο κέντρο του σούπερ μάρκετ.
Έχω να μπω σε σούπερ μάρκετ περίπου 3 χρόνια. Το λέω αλήθεια. Από τότε που συνειδητοποίησα ότι τζάμπα χάνω τον χρόνο μου στην αναμονή, στο ταμείο, τίποτα. Αφού πηγαίνω σε κρεοπόλη, αν ξέρω εγώ, φάω καμιά φορά κανένα φρούτο το καλοκαίρι, γιατί δεν είμαστε ιδεολόγοι, δεν είμαστε ανάποδοι vegans. Τρώω φρούτα καμιά φορά. Πολύ λίγα βέβαια. Θα πάω σε ένα μανάδικο που έχω από κάτω ή όπου βρίσκομαι. Τα καθαριστικά του σπιτιού που τα παίρνεις. Επειδή συχαίνουμε τα σούπερ μάρκετ, το σιλικατζίδικο ας πούμε που έχει εδώ πέρα μαναδικά, λίγα, έχει και τέτοια. Και τα παίρνω από εκεί σε χειρότερη τιμή, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι μια τρέλα. Συγγνώμη για τους ανθρώπους που έχουν σούπερ μάρκετ, που δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ, αλλά πραγματικά έτσι και αποκτάς και μια άλλη σχέση με τους ανθρώπους. Όσο μικρότερο είναι το... Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς τα σούπερ μάρκετ είναι μεγάλες αλυσίδες τώρα. Οι άνθρωποι δουλεύουν εκεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν τους επιτρέπεται καν να πούνε ένα χαίρεται στους τακτικούς, ακόμη και στους τακτικούς τους πελάτες. Πλέον δεν υπάρχουν τα συνοικιακά μαγαζιά που υπήρχαν παλιότερα, δυστυχώς. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Εσύ είναι παίρνεις, είδες είμαι. Χτύπησέ με. Επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, αν κάποιος δεν υιοθετήσει την κρατοφαγική διατροφή, αλλά εντάξει περισσότερα ζωικά προϊόντα στη διατροφή του, πάλι θα δει όφελος? Είναι σχετική με την προηγούμενη και αυτή η ερώτηση. Ή ο συνδυασμός υδατανθράκων και ζωικών λιπαρών θα δημιουργήσει προβλήματα? Όπως πάντα, σε όλες τις διατροφές το πλαίσιο παίζει ρόλο. Όλη η διατροφή παίζει ρόλο. Τώρα, αν εγώ τρώω πίτσες και πετάξω από πάνω 4 μπιφτέκια στην πίτσα και την κλείσω, τότε όχι, θα έχω πρόβλημα. Καταρχάς θα φτάσω στο σημείο να τρώω υπερθερμιδικά, έτσι, και οι θερμίδες παίζουν ρόλο, οπωσδήποτε. Και θα φτάσω στο σημείο να έχω συμφόρηση του μεταβολικού μου συστήματος. Δεν είναι η λύση απλά να μπαίνει κρέας. Ή, να το πω αλλιώς, αν τρώω, όπως έχω πολλούς ανθρώπους που πίνουν μέχρι και 15 μπουκαλάκια Coca-Cola στην ημέρα, έτσι, και καταφέρνουν να βάλουν μέσα θερμίδες. Αν προσθέσουν αυτοί κρέας απλά και συνεχίζουν να τρώνε ψωμί, πόσο κρέας? 2 μπουκίτσες? 3 μπουκίτσες, 4 μπουκίτσες. Όχι ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει εμπνευστεί από την κρατοφαγική διατροφή, αλλά να πει εγώ θέλω να φάω και τη σαλάτα μου, θέλω να πίνω και τον καφέ μου, και εδώ θα σε ρωτήσω αν ο καφές επιτρέπεται κανονικά στην κρατοφαγική διατροφή. Γνωρισμότες δεν επιτρέπεται, αλλά okay. Δεν είμαστε, το ξαναλέω, ιδεολόγοι. Αυτό που προτείνουμε όλοι στον χώρο είναι ότι ξεκινάμε με καφέ, έτσι, και όταν δεν έχουμε λύση στο πρόβλημα, που αν το πρόβλημα είναι ο διαβήτης, θα έχουμε και με καφέ και χωρίς. Αν το πρόβλημα όμως είναι κάποιες διάρειες, τότε μένουμε μέχρι 2-3 μήνες και αν έχουμε μικρή ύφεση και όχι απόλυτη ίαση, τότε μπορούμε να πούμε ότι και ο καφές να μειωθεί ή να φύγει σιγά σιγά. Το θέμα είναι ότι γενικά όλοι οι εθισμοί, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και για σένα, όλοι οι εθισμοί μειώνονται σε αυτές τις διατροφές. Όλες οι έξεις, οι τάσεις, το να καταναλώνουμε, να υπερκαταναλώνουμε, όχι μόνο, θα το πω, όχι μόνο φαγητό ή ουσίες, αλλά ακόμη και εθισμό σε πράξεις. Το βλέπω καθημερινά. Έτσι, εγώ είμαι πόλος όλων αυτών των ανθρώπων που κάνουν αυτές τις διατροφές. Και το βλέπω. Υπάρχει και μια μελέτη, νομίζω το ξαναείπα, που τρέχει από ένα παιδί, μπορεί να είναι και καθηγητής ήδη σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιος, με ναρκισισμό και carnivore. Έτσι. Όλα που σε ενδιαφέρει το θέμα και το πιάνεις. Δηλαδή, εγώ σε μένα προσωπικά, δεν ξέρω για ναρκισισμό, αλλά θα πω για οι εθισμοί μου, όλοι οι εθισμοί μου μειώθηκαν. Αγοράζω λιγότερα ρούχα, δηλαδή όλοι με ξέρουν ότι φοράω μαύρο, άσπρο, γκρι και τελείως υπόθεση, δεν ασχολούμαι με άλλα χρώματα και είμαι απλός άνθρωπος. Δηλαδή όλα μου έχουν μειωθεί αυτά τα 5 χρόνια, είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Καταρχάς έχεις χρόνο
να ασχοληθείς με πιο δημιουργικά πράγματα από το να σκέφτεσαι όλη μέρα τι θα τρως. Γιατί από τη στιγμή που είναι σεταρισμένη η διατροφή σου και τώρα έρχεται και το ερώτημα, βαριέται κάποιος να τρώει συνέχεια κρέας, βαριέται κάποιος να τρώει συνέχεια βούτυρο, βαριέται κάποιος να πίνει συνέχεια γάλα. Με τίποτα. Με τίποτα. Δεν βαριέμαι. Επειδή είμαι και λιγάκι των κανόνων και μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα, επιμένω εδώ και χρόνια ότι βρίσκομαι στο φάσμα του αυτισμού, αλλά δεν το δέχονται οι γιατροί μου, παιδιά και γνώσκουν. Με βολεύει πάρα πολύ το γεγονός ότι ξέρω τι θα φάω και είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που θα φάω, γιατί μου φεύγει αυτό το άγχος. Ενώ με τα παιδιά, για παράδειγμα, που έχουν ένα πιο σύνθετο διαιτολόγιο, σπαζοκεφαλιάζω κάθε φορά τι να μαγειρέψω που να τους αρέσει και να είναι θρεπτικό και να το φάνε και να μην μου το γυρίσουν πίσω και να μην... Ενώ μ' αρέσει η φάση ότι ξέρω ότι εγώ θα φάω κρέας, θα φάω το στέικ μου, θα φάω ένα κομμάτι τυρί και αυτό είναι τα αυγά μου, το γάλα μου, εγώ πίνω καφέ και να με βλάφτει πίνω και να έχει Πίνω, αλλά θα το φυτικές κόψω τοξίνες τώρα. πίνω. Πίνω, δεν τον κόβω. Δεν θα τα κόψω όλα. Δεν τον κόβω. Έχω Χρειάζεται. κόψει τα αλκοόλ. Δεν κόβω άλλα πράγματα. Κανεί. Όταν θριαβεύεις, δεν χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είμαστε άνθρωποι, δεν θα φτάσουμε σε ακρότητες. Ό,τι βολεύει στο καθένα, σίγουρα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα παίζουν ρόλο και η διατροφή. Και αν ο καφές, το να κόψεις το καφέ, μια δοκιμή, σε φέρει μπροστά στη ζωή σου, πραγματικά, εγώ είμαι πολύ προσεκτικός με το καφέ. Δηλαδή δεν προτείνω συχνά το καφέ να φύγει. Καθόλου, σχεδόν. Ίσως να μειωθεί, έτσι, αν υπάρχουν συμπτώματα. Ο καφές μπορεί να ανήκει στις φυτικές τοξίνες, το φυτό Έχει του φυτικές καφέ. τοξίνες. Έχει φυτικό οξύ, έχει λεκτίνες, ο καφές είναι σπόρος. Εννοείται πως έχει το φυτό βάλει στο παιδί του όλες αυτές τις τοξίνες. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Έτσι, οι βοτανολόγοι το ξέρουν εδώ και χρόνια αυτό το θέμα και το επικοινωνούν με μελέτες. 99,99% των εντομοκτώνων είναι ενδογενή εντομοκτώνα των φυτών. Σημαίνει παράγονται από τα ίδια τα φυτά. Δεν είναι γλυφοζάτες, ξέρω εγώ, ή ούτω καθεξής, αλλά αυτά. Αυτά που WHO έχει αναπτυμμένα. Και η ανθρωπότητα για να καταφέρει να τις διαχειριστεί, ζυμώνει, δηλαδή αφήνει και γίνεται ζύμωση στη φυτική ύλη από όλα αυτά τα χρόνια ή αυξάνει τις θερμοκρασίες, τα βράζει. Δηλαδή ό,τι γίνεται στους προστόμαχους της αγελάδας ή οποιοδήποτε μυρικαστικού, αυτά κάνει η ανθρωπότητα στα βάζα, την κατσαρόλα, από χρόνια. Πάντα τρώγαμε όλα αυτά τα όσπρια, πάντα τρώγαμε ψωμιά, αλλά ήταν άλλη η πρώτη ύλη, άλλο το σιτάρι, το συγκεκριμένο που χρησιμοποιούσαμε. Και αυτό εδώ, οι ηθαγενείς λαοί που τρώνε ίσως κάποιοι τέτοια προϊόντα, τα αφήνουν σε ζύμωση για 20-25 ημέρες. Αυτό δεν θα βόλευε καμία εταιρεία που Ο παράγει καφές μπορεί να ψωμάκι του μπει σε τόστ. ζύμωση. Τώρα μπαίνουμε σε κάποιο το οποίο εδώ δεν μπορώ να απαντήσω. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα παλαιωμένα κρέατα, Θάνο μου. Πάμε, ας πούμε, σε ένα καλό εστιατόριο και σου λέει είναι παλαιωμένο το ριμπάι, παλαιωμένο το στέικ του τόμαχο και είναι και πολύ ακριβό. Τι φάση είναι Τι αυτά. φάση! Τι φάση. Εκτός από πολύ νόστιμα και πολύ ακριβά, τι άλλη φάση. Τι σημαίνει Πολύ παλαίωση. ωραία. Πολύ ωραία. Γενικά το πιστεύω ότι τα πάμε καλύτερα με φρέσκο κρέας και όχι παλαιωμένο, όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Αλλά πολλοί από εμάς δεν έχουμε πρόβλημα και μάλιστα είναι και πιο ωραίο γιατί τα τρώγαμε πάντα και λίγο σιτεμένα, καθώς περνούσε ο καιρός και μαθαίναμε πώς να τα κάνουμε αποθήκευση, έτσι, με πάστοση, γιατί δεν είχαμε ψυγεία. Κρέατα τρώγαμε με πάσταση ή με κάπνισμα και μένανε για καιρό φρέσκα και μπορούσα, φρέσκα, όχι αποδομημένα, δεν μπορούσαμε να τα τρώμε. Αλλά για κάποιους που έχουν προβλήματα με την ισταμίνη π.χ.
δυσανεξία στην ισταμίνη, ένα πεδίο το οποίο είναι αρκετά μαύρο για όλους μας τους κλινικούς. Και η ισταμίνη έχει να κάνει με τις πολλές αλλεργίες, ε. Ναι, ναι, ακριβώς. Και πολλά άλλα συμπτώματα τελικά που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ότι είναι τα τυπικά αλλεργικά συμπτώματα. Ποιο άλλο συμπτώματα, ποια άλλα συμπτώματα σχετίζουν. Τα στερεντερικά συμπτώματα, έτσι. Δηλαδή αέρια, θα μπορεί να έχει κάποιος μετεωρισμό. Βήχα. Που είχες, ναι. Και πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε, ας πούμε, και αυτό το θέμα, δηλαδή να μειώνουμε τα τρόφιμα τα οποία περιέχουν πολύ ισταμίνη, ας πούμε, όπως είναι τα παλαιωμένα κρέατα. Οπότε σε κάποιους ίσως να δημιουργούν προβλήματα. Οι fermented τροφές. Τα fermented τροφές, ναι. Και αυτά έχουν ισταμίνη και αυτά, ε. Ναι, ναι. Θα μπορούσαν να δημιουργούν κάποια προβλήματα. Ναι. Αλλά είναι πάντα να το πω ξανά ότι για όλα αυτά τα πράγματα, για το άμα σε πειράζει η γλουτένη ή αν σε πειράζει αυτή η λεκτίνη ή αν σε πειράζει η άλλη λεκτίνη, για τη γλουτένη έχουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες εξετάσεις για το αν έχεις μια συγκεκριμένη πάθηση. Μιλάς για την κοιλοκάκη τώρα. Ακριβώς. Αλλά για όλα αυτά εδώ δεν έχουμε τίποτα άλλο εκτός από την κλινική πορεία του ασθενούς. Η διάγνωση γίνεται κλινικά. Δεν υπάρχει τεστ δυσανεξίας. Πήγα και έκανα τεστ, ακούμπησα δύο καλώδια, ξέρω εγώ, ή... ναι, και με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα και έμαθα τι έχω. Story of my former life. Στη δεκαετία του 2000 μέχρι 2010, πήγαινα σε διάφορους... Ναι, θέλω να πω τη λέξη τσαρλατάνους, αλλά αυτές μου έρχονται στο μυαλό οι λέξεις. Ολιστικός έτσι, ολιστικός αλλιώς, ολιστικός μαϊάς. Είδα μια τύπησα που δεν κρατάω κάτι σίδερα και κάτι μπουκαλάκια που είχα μέσα, δεν ξέρω εγώ. Και μου έλεγε τον ένα μήνα έχεις δυσανεξία στο ένα, στο άλλο, στο παράλληλο, τον άλλο μήνα είχα στο παράλληλο, μέχρι που κατέληξα να πάθω νευρική ανορεξία. Ναι, και μέσα σε ένα μήνα από 96 κιλά να γίνω 70. Και να χάσω τα μισά μου μαλλιά και τα μισά μου δόντια, γιατί μου δημιούργησε φοβία για τις τροφές. Και τελικά κουθάνω. Ήταν το Crohn's, το οποίο έκανε manifestation σε δερματικά, ήταν οι αλλεργίες, έχω εκτεταμένη αλλεργία σε όλες τις γύρες, που ο αλλεργιολόγος μου είπε ότι δεν μπορώ καν να κάνω τη συστηματική αποπαισθητοποίηση, γιατί είναι πολύ ψηλή η αλλεργία μου στις γύρες. Όμως, από τον καιρό που κάνω carnivore, έχω κόψει τα τρία ρουπαφήν τη μέρα που έπινα για 15 χρόνια. Πολύ σημαντικό και αυτό. Figure that. Go figure that. Όπως και να έχει όμως, καταστράφηκα με αυτή την ιστορία. Ναι. Μην και το εσύ... κάνετε να μην τρώτε τίποτα για ένα μήνα για να χάσετε 26 κιλά, θα είναι και δόντια και μαλλιά. Εντάξει. Όχι στερητικές δίαιτες. Και όσο και να φαίνεται περίεργο, οι carnivore, οι κετογονικές, οι βασισμένες στο κρέας διατροφές δεν είναι στερητικές. Στερητικές είναι αυτές που μειώνουμε θερμίδες πρώτα απ' όλα, άρα σημαίνει μειώνουμε τρόφιμα, δηλαδή ποσότητα φαγητού. Αυτό δημιουργεί στέρηση, να μας λείπει κάτι, εμάς τους δύο δεν μας λείπει τίποτα και αν μας λείπει μπορούμε να το συζητήσουμε αν το εισάγουμε ή όχι, γιατί όχι, αν δεν δημιουργεί προβλήματα. Ξέρεις τι πρέπει να μου κάνεις εσύ εμένα, όταν θα έρθω στην Αθήνα θα μου γράψεις τι αναλύσεις να κάνω, γιατί είμαι θυσμένη στα συμπληρώματα διατροφής, το παραδέχομαι. Είμαι θυσμένη εδώ και 2 δεκαετίες, μπορεί και περισσότερο. Και να παίρνω μόνο όσα χρειάζομαι, γιατί πίνω και πολλοί βιταμίνες, πίνω και βιταμίνη D3, πίνω και cranberry, εντάξει το cranberry το πίνω γιατί έχω ιστορίες με κυστήτιδες και τέτοια, αλλά πίνω πολλά, που δεν χρειάζομαι προφανώς. Πρέπει να μεσάσεις. Δεσμεύεσαι. Είδες ότι αδυνάτησα, είμαι 89 κιλά. Μου είναι 98 τα μεζήγησες στα Χριστούγεννα. Καλά, είναι εμφανές αυτό. Και σου πάει πάρα πολύ. Και σίγουρα θα νιώσεις πάει, πολύ όμορφα. Πάει, μου πάει, δεν το δώνει το αποτέλεσμα, δεν το κάνω επίτηδες. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μα γίνεται αυτόματα. Ναι. Το σώμα σου θα προσαρμοστεί στα νέα, θα πάρει λίγο χρόνο, θα καλύψει τις ανάγκες του. Δηλαδή, δεν είναι ότι χάνουμε όλοι. Εγώ έχασα μέσα στους 2 πρώτους μήνες όλα τα κιλά μου. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι σε όλους. Και όλοι, αυτό που κουράζομαι καμιά φορά είναι ότι ναι, οκ, okay, στο 80% πάει έτσι, αλλά κάποιοι έρχονται και παίρνουν λίγο καιρό. Μήνες αυτό. Προσκόλληση. Δώσ' του 6 μήνες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μία κοπέλα έγραψε. Εγώ με περίπτωση που είμαι κόκαλο, δηλαδή είναι πολύ αδύνατη. Και με το θέμα εντέρου έχασα κι άλλα κιλά. Ακολουθώντας αυτή την κρεατοφαγία ή την κρεοφαγία όπως την έγραψε, θα βάλω πίσω τα κιλά που έχασα. Έχω χάσει 10 κιλά και τρώω αρκετά.
υπάρχουν και έξω άνθρωποι που θέλουν να βάλουν κιλά, όχι μόνο να χάσουν, ευχαριστώ. Άρα η κοπέλα αυτή ανήκει στην πλειονότητα των ασθενών με νόσο Crohn's ή με νόσους που έχουν να κάνουν με την εντερική λειτουργία, όπως το λένε ύφνε, ιδιοπαθείς φλεγμονώδης νόση εντέρου, που χάνουν βάρος. Εγώ είμαι στη μειοψηφία, θα ήμουν, που άλλο θα ήμουν. Εγώ είμαι στη μειοψηφία που με τη ύφνε βάζω βάρος. Η κοπέλα αυτή χάνει βάρος. Και ρωτάει, αν ακολουθήσω την κρεατοφαγική διατροφή θα βάλω βάρος? Οι κρεατοφαγικές διατροφές, όλες αυτές που συζητάμε, και μια φυσική ανθρώπινη τροφή, ανάλογα τώρα το πρόβλημα που έχει η κοπέλα, νομίζω ότι το αναφέρει ακριβώς. Λέει, με αυτά τα προβλήματα με το έντερο, λέει, έχω χάσει 10 κιλά και τρώω αρκετά. Μπορεί να έχει, ας πούμε, και ένα απλό σύνομο βερέστο εντέρου που πρίζεται όλη την ώρα και δεν μπορεί να φάει, ας πούμε. Okay. Τέλος πάντων, με αυτές όμως. Θέμα εντέρου, δεν λέει ακριβώς τι, αλλά κάτι θα έχει να κάνει με ύφνη. Ακριβώς. Μα έτσι κι εμείς δεν δίνουμε προσωπικές συμβουλές, αλλά γενικά. Fact, γεγονός, τελεία. Θα το πω τώρα. Άνω κάτω τελεία, άρα. Με μια φυσική ανθρώπινη τροφή, οι άνθρωποι που πρέπει να χάσουν κιλά, χάνουν κιλά. Και αυτοί που πρέπει να βάλουν κιλά, βάζουν κιλά. Και φτάνουμε όλοι στο ιδεατό βάρος μας. Μπράβο, εξορισμού. Ρε, γιατρέ μου. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα. Κάθε φορά που έδιωχνα κιλά κάνοντας στερητικές δίαιτες και όλες οι προηγούμενες δίαιτες που έκανα είχαν να κάνουν και με μείωση του λίπους, έχανα το στήθος. Σε αυτά τα κιλά πρώτη φορά έχω το στήθος που είχα και στα 100 κιλά, γιατί νομίζω το ζωικό λίπος βοηθάει στην παραγωγή των θηλυκών ορμονών και δεν μας προκαλεί αυτά τα προβλήματα. Εγώ το παραδέχομαι ότι ένας λόγος που δίσταζα να δυνατήσω, έλεγα μα τώρα να χάσω αυτό το στήθος που το απέκτησα με τα κιλά. Δεν έφυγε. Έτσι ακριβώς είναι. Όχι, δεν θα φύγει, δεν θα φύγει. Όταν το σώμα μας κάνει φυσική ανθρώπινη τροφή, το ξαναλέω, τότε χάνει κιλά όσα θέλει αυτό. Και από εκεί που πρέπει. Κάποιοι καλούν κάποιες παλιές γνώσεις ότι μήπως είναι περισσότερα κιλά από ό,τι έπρεπε να χάσω αυτό το μήνα. Το σώμα σου θα χάσει όσα πρέπει. Ηρέμησε και φάε τη διατροφή σου. Ευχαριστήσου το φαγητό σου χωρίς να μετράς θερμίδες, χωρίς να μετράς γραμμάρια, χωρίς να μετράς αυγά. Αυγά. Χωρίς να χωρίζεις τη φυσική δομή από τη φυσική δομή, δηλαδή το κρόκο από την πρωτεΐνη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Με κουράζει να το λέω και λέω, τι, και τους κρόκους και τους κρόκους. Μην χωρίζετε τη φύση από τη φύση. Μπράβο. Εντάξει, φύση είμαστε όλοι. Λοιπόν, όλοι θα περιμένουν, it's a weight optimization diet. Βελτιστοποιεί το βάρος μας. Τέλεια, άρα έχουμε απαντήσει στη φίλη να μην αγχώνεται. Αν τα πάμε καλά θα απαντήσουμε σχεδόν όλες μας τις ερωτήσεις. Πάμε σε μια άλλη διατροφή. Τι γίνεται, γιατρέ μου, με τις τοξίνες? Ακούμε και διαβάζουμε πως το κρέας περιέχει τοξίνες. Ισχύει? Εσύ μέχρι τώρα μας έχεις πει μόνο για φυτικές τοξίνες. Όταν τρώμε τόσο πολύ κρέας όσο εισηγείστε, γιατρέ μου, και γαλακτοκομικά, κινδυνεύουμε να γεμίσει το σώμα μας τοξίνες? Επίσης κάποιοι λένε πως το ζώο εκκρίνει τοξίνες στον από το σκοτώνω. Ισχύει αυτό? Και αν ναι, γιατί να το τρώμε το ζώο? Για απάντα μας τώρα για τις ζωικές τοξίνες, αν υπάρχουν. Γιατί πας. Όταν μας λένε κάτι τέτοιο, γιατί πάντα είναι αποφθεγματική γνώση, έτσι, και πάντα είναι κατάφαση, λένε, και έτσι κάποιοι είναι. Κάποιοι λένε, κάποιοι λένε. Όχι, εδώ ρώτησαν και είπαν κάποιοι λένε. Δεν είπαν, πολύ προσεκτικός ο αυτός που το γράφει, εννοείται, ο κύριος ή κυρία. Απλά λέω ότι όταν κάποιος του λέει αυτό εδώ, θα πρέπει να ρωτάει, οκ, πες μου ποια τοξίνη. Όνομα. Επίθετο. Μοριακή δομή. Ποια τοξίνη? Εγώ δεν γνωρίζω κάποια τοξίνη. Και αν αρχίζω και διαβάζω πράγματα όπως mTOR, Pathway, TMAO, κάνω βίντεο μονίμως για το κάθε ένα από αυτά. Δηλαδή, όταν ρωτάω και παίρνω μια απάντηση, το αναλύω. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω γενικά. Αγόρια και κορίτσια, στην περιγραφή και αυτού του βίντεο θα είναι όλα τα social του Dr. Stan Ευθυμής, στο σελίδα από την οποία βρίσκονται όλα τα social. Είστε στο TikTok, είστε μόνο στο Instagram?
Είναι και στο TikTok, είναι και στο Instagram, είναι και στο Facebook. Εγώ ακούω συνέχεια τη φωνή του, γιατί ο σύντροφος μου συνέχεια σε ακούει, Θανό. Μόλις ανεβάσεις είναι ο πρώτος που σε ακούει και το βάζεις και δύο φορές να το καταλάβει καλά. Και ξέρω ότι ανεβάζεις πολύ συχνά, ωραία βιντεάκια. Ακολουθήστε τον, γιατί έχει απαντήσεις και κάτω από τα βίντεο τα δικά μας. Λέω, πηγαίνετε στο Instagram. Εγώ ήξερα για το Instagram, δεν ήξερα για το TikTok, γιατί εγώ δεν το χρησιμοποιώ καν το TikTok. Μου ανεβάζουν άλλοι στο TikTok τα βίντεο. Λέω, πηγαίνετε στο Instagram και έχει για όλα ένα βιντεάκι. Για όλα αυτά που ρωτάτε. Θέλω να σε ρωτήσω για αυτό που λέει ότι. Έτυχε και εγώ να τα ακούσω, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, είναι και pop culture ορισμένα πράγματα. Κάποιος το έχει πει κάπου, έχει αναπαραχθεί και μετά γίνεται κάτι σαν μύθος. Ισχύει ότι την ώρα που σκοτώνουν ένα ζώο, το ζώο φοβάται και περνάει ο φόβος μέσω νευροδιαβιβαστό στο αίμα και μετά το τρώμε εμείς και παίρνουμε αυτούς τους νευροδιαβιβαστές. Ισχύει. Το ζώο καταλάβει ότι θα αναδοθεί. Το οποίο τώρα πια είναι λίγο δύσκολο, γιατί έχουμε αυτές τις συγκεκριμένες μεθόδους για να είναι νόμιμος ο τρόπος θανάτωσης των ζώων, έτσι, με συγκεκριμένα πιστόλια, με συγκεκριμένη σε ένα δρόμο που περπατάνε και δεν καταλαβαίνουν κάτι διαφορετικό, αυτό παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα πια. Αν λοιπόν πραγματικά γίνει η παλιά τακτική να σφαγιάζω, τότε παράγονται όχι τοξίνες, παράγονται κάποιες ουσίες. Νευροδιαβιβαστές φόβου. Ακριβώς. Κατεχολαμίνες καταρχάς. Ναι, αν όμως ψηθεί αυτό το κρέας που το καταναλώσεις, παραμένουν οι κατεχολαμίνες μέσα. Αν ψηθεί, αν παραμένουν οι κατεχολαμίνες. Ακόμα και φρέσκο να φαγωθεί. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι ποιος μου λέει ότι οι κατεχολαμίνες που έχουν παραχθεί στο κρέας δημιουργούν προβλήματα σε μένα. Ποιος το έχει αποδείξει αυτό. Δηλαδή, για να το καταλάβετε. Όταν πηγαίνει ένα λιοντάρι να φάει ή ένας άνθρωπος στη φύση να φάει ένα ζώο, το τι κατεχολαμίνες παράγει το ζώο στο κυνήγι του δεν περιγράφεται. Αν κάτι θα σκεφτόμουν, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο λογικά, είναι ότι ίσως να τις χρειαζόμαστε κιόλας. Αν. Δεν είπα τώρα να ταλαιπωρούμε όλα τα ζώα πριν να τα σκοτώσουμε. Ίσως να τις χρειαζόμαστε, εννοείς. Ναι, γιατί θέλω να καταλάβετε από όλα αυτά που λέω ότι ο μόνος τρόπος να βλέπουμε τη βιολογία είναι ο εξελικτικός τρόπος. Μάλιστα, ο ορισμός της βιολογίας στηρίζεται στη δαρβινική θεωρία. Δεν υπάρχει θεωρία που περνάει χωρίς να ελέγχεται από το κόσκινο της δαρβινικής θεωρίας. Εξελικτική consistency, λογική. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν είναι ok αυτό, δεν έχει πάρει το ok, τότε δεν περνάει. Δηλαδή φυσική. Αν αυτό που λέω δεν περνάει, δεν παίρνει το ok από τους κάποιους συγκεκριμένους νόμους της φυσικής όπως η βαρύτητα, τότε δεν ισχύει αυτό που λέω. Το κρατάω στην άκρη, ok, το δέχομαι, να δούμε μήπως και καταρριφθεί η βαρύτητα. Έτσι ακριβώς λοιπόν και στη βιολογία. Δεν μπορεί να αρχίσουμε να λέμε ότι το κρέας κάνει κακό στον άνθρωπο, το κρέας που σκοτώνεται κάνει κακό στον άνθρωπο, γιατί είναι σαν να λες ότι το πρόβατο βλάπτεται από το χόρτο που τρώει. Μπε, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν βγάζει λογική. Είμαι ανοιχτός όμως, πάντα ανοιχτός. Και γι' αυτό αφήνω τα σχόλια όλα από κάτω, εκτός από κάποιους που δεν συμπεριφέρονται καλά και τρώνε μπλοκ. Όχι, να βάζεις σε απόκρυψη όσους είναι τοξικοί. Κανεί. Α, μα ασχολούμαστε με τις φυτικές τοξίνες, τις ζωικές τοξίνες και δεν ασχολούμαστε με τις ανθρώπινες τοξίνες. Οι ανθρώπινες τοξίνες μπαίνουν σε απόκρυψη. Block and delete. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Αλλά έχουμε ανθρώπους πια από κάτω που απαντάνε. Δηλαδή, εγώ όσο μεγαλώνω, άνθρωποι γράφουν, αντικρούν απόψεις αλλωνών ή τρόπους αλλωνών, οπότε δεν με πειράζουν. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι δεν έχει δείξει καμία μελέτη ότι το κρέας προκαλεί βλάβη στον άνθρωπο. Αν λοιπόν έρχεται μια μηχανιστική μελέτη, η οποία δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κάποια για τις κατεχολαμίνες τώρα, μια μηχανιστική μελέτη που δείχνει, ας πούμε, ότι αυτό το μόριο στο κρέας δημιουργεί πρόβλημα. Οκ, δείξε μου ότι δημιουργεί πρόβλημα το κρέας και τότε ευχαριστούμε πολύ που υπάρχει αυτή η μηχανιστική μελέτη για να ξέρουμε και πώς. Αλλά δεν αποδεικνύεται. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να αποδεικνύω
ότι κάτι κάνει κακό, είναι η randomized control trial. Τίποτα άλλο. Αυτές ελέγχουν υποθέσεις. Οι μελέτες οι οποίες δημιουργούν υποθέσεις είναι οι επιδημιολογικές μελέτες που απλά δημιουργούν υποθέσεις ότι ίσως το κρέας προκαλεί καρκίνο. Έχω δείξει και υπάρχει και μελέτη που δείχνει ότι οι χορτοφάγοι έχουν περισσότερο καρκίνο του παχαίου συντέρου. Και πρόσφατα είναι μια μελέτη που λέει ότι η διαλυματική νηστεία λέει συνδέεται με θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια. Έχω κάνει ήδη βίντεο που το αντιπρούει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι παγκοσμίως έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τη διαλυματική, θριαμβεύουν, έχουν βρει μια λύση, ένα μοτίβο διατροφής. Μιλάμε καταρχάς, πάμε να το σκεφτούμε εξελικτικά. Δεν βγάζει τίποτα περισσότερο νόημα από μια διαλυματική νηστεία, ένα διαλυματικό τρόπο σύτησης. Δεν τρώμε όλη την ώρα στη φύση. Δεν βγάζει περισσότερο νόημα, δεν έχουμε σούπερ μάρκετ, δεν έχουμε ψυγείο, ένας διαλυματικός τρόπος σύτησης. Αλλά, απ' την άλλη, η μελέτη αυτή η οποία βγάζει αυτό το συμπέρασμα, γράφει πολύ συγκεκριμένα, συνδέεται. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν διαλυματική νηστεία, έχουν περισσότερες ή έδειξε ότι είχαν περισσότερη συνδέθηκε λοιπόν, περισσότερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρδιαγγειακά νοσήματα. Πώς μπορεί να το δείξει αυτό μια μελέτη? Αυτή ξεκίνησε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε, αλλά χρόνια πριν την εκκίνηση της διαλυματικής νηστείας στον πληθυσμό σαν τρόπο wellness, σαν τρόπο προσέγγισης αλλαγής του τρόπου ζωής. Οι άνθρωποι αυτοί που κάναν διαλυματική νηστεία τότε ήταν απλά άνθρωποι οι οποίοι δεν τρώγαν συχνά γεύματα για δικούς τους λόγους, όχι για να διορθώσουν την υγεία τους, γιατί ας πούμε ίσως να παίρναν ουσίες ή γιατί ας πούμε ήταν αλκοολικοί. Για να καταλάβεις, διάβασα ένα tweet για αυτό το θέμα από τον δόκτωρα Διέτη εδώ στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος σημείωσε ότι εγώ όταν έκανα, λέει, διαλυματική, παρατήρησα στον εαυτό μου ότι τις τελευταίες 1-2 ώρες που είχα το window έτρωγα βουλυμπικά κάποιες φορές, γιατί προφανώς έκανε διαλυματική σκέτη, όχι διαλυματική σε συνδυασμό με μια διατροφή και το γονική ή κρεατοφαγική που να μην του δημιουργεί λιγούρες, ο οποίος πόσταρε για αυτή τη μελέτη και την κριτήκαρε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που την κριτήκαρες εσύ, ότι δεν είναι randomized control trials αυτό που λέγες προηγουμένως, δηλαδή δεν έχουν ελεγχθεί άλλοι παράγοντες, μπορεί κάποιος να μην τρώει πολύ γιατί είναι αλκοολικός, να μην τρώει πολύ γιατί κάνει ναρκωτικά, να μην τρώει πολύ γιατί καπνίζει αρυμανίους και πίνει και τους καφέδες και έχει αϊπνίες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Άρα εσύ λες ότι δεν θα πάθει κάτι κακό κάποιος αν με τη βοήθεια του γιατρού του κάνει συνδυασμό carnivore και διαλυματικής. Δεν είναι κάτι που το ένα... Okay. Carnivore διατροφή είναι και λίγο ευκολότερο, ίσως σχεδόν κάποιες φορές μονόδρομος, να γίνει διαλυματική νηστεία. Μονόδρομος, γιατί αλήθεια, εγώ τρώω ένα κυρίως γεύμα και μετά βαριέμαι να ξαναφάω, γιατί είμαι τόσο πλήρης. Όταν φάω το steak μου και φάω και το τυρί μου και φάω και κανένα αυγό, δηλαδή μπορεί να μην μπορέσω να το τελειώσω. Οπότε μετά, άτε το πολύ πολύ να φάω ένα γιορτάκι το βράδυ. Τώρα, αν δεν θεωρείται διαλυματική το να φάω κυρίως γεύμα κατά τις 3 και ένα γιορτάκι το βράδυ, δεν κάνω διαλυματική. Μπορεί να τη θεωρηθεί και διαλυματική, δεν ξέρω. Και είπες και εσύ να μην είμαστε και αυτιστικοί, ρε παιδί μου. Ακριβώς αυτό. Πρέπει να κάνω διαλυματική και αν πιω έναν καφέ προηγουμένως που έχει γάλα μέσα ή αν φάω, ξέρω εγώ, ένα γιαούρτι, χάλασε ο πλανήτης. Λοιπόν, τώρα σου έχω 2 ερωτήσεις και τελειώνουμε γιατί σε έχω πρίξει. Όχι. Πες μας λίγο. Η κρεατοφαγική διατροφή μπορεί να βοηθήσει με την αρθρίτιδα και το χρόνιο αλλεργικό άσθημα? Λοιπόν, ό,τι όπου ακούτε ιτιδά, έτσι, ή στο άσθημα, ας πούμε, πάλι βροχίτιδα, είναι μια φλεγμονή, το άσθημα, μια φλεγμονή του επιθυλίου των βρόγχων,
Όπου ακούτε ήπιδα, γενικά μόνο να βοηθήσει μπορεί μια τέτοια προσέγγιση. Απαντάς όμως. Απαντάς, ναι, θέλουμε απάντηση. Και για περαιτέρω διευκρινήσεις, ο καθένας μπορεί να πάει στον ειδικό της δικής του επιλογής. Εμένα ο ειδικός της δικής μου επιλογής για να πάω για τα ζητήματα της διατροφής μου είσαι εσύ τώρα. Είχα στο εξωτερικό κάποιον πριν, τώρα ευτυχώς υπάρχει εσύ εδώ στην Ελλάδα που είσαι ειδικός παθολόγος, που είσαι πολύ καλός γνώστης της κρεατοφαγικής θεραπευτικής διατροφής, θα έλεγα εγώ. Πάρα πολύ. Θες γιατί, άμα τα πάρουμε, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Θες γιατί είναι το κρέας, όσο και να ακούμε ότι είναι φλεγμονώδες, δηλαδή ήτης σημαίνει φλεγμονή, έτσι. Όσο λοιπόν ακούμε ότι είναι φλεγμονώδες, είναι το αντίθετο μάλλον. Πρώτα απ' όλα έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι καθόλου προφλεγμονώδες, φλεγμονώδες. Το κρέας. Ναι, σε randomized controlled trials είναι τελειωμένο αυτό, έτσι. Δεν ξέρω τι τοξίνες μπορεί να έχει, να μην έχει. Δεν κάνει φλεγμονές, τελείωσε, έτσι γυρνάμε πάλι στα προηγούμενα. Δεύτερον, είναι μάλλον αντιφλεγμονώδες, έτσι έχει μόρια μέσα τα οποία μας βοηθάν πάρα πολύ, γι' αυτό και βιώνουμε αυτό εγώ και εσύ και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στο ιατρείο μου, οι περισσότεροι, να το πούμε, τίποτα δεν είναι απόλυτο, αλλά οι περισσότεροι σίγουρα, γι' αυτό μου αρέσει η δουλειά μου. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν μόρια τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ. Καταρχάς να πάρουμε τις βιταμίνες. Στο κρέας είναι ακριβώς οι βιταμίνες που βοηθάνε στο μεταβολισμό, γίνονται οι μεταβολικές διεργασίες μέσω των βιταμινών και των ιχνοστοιχείων. Λοιπόν στο κρέας και σε αυτές τις διατροφές είναι ακριβώς η αναλογία των βιταμινών αλλά και των ιχνοστοιχείων, άμα τρώμε τα άλατα στο νερό που κανονικά λείπουν, γιατί θα πρέπει σε μια φυσική ανθρώπινη τροφή να πίνουμε φυσικό ανθρώπινο νερό. Και όλα αυτά είναι αφαλατωμένα, γι' αυτό και γυρνάμε στους ηλεκτρολίτες και στα άλατα. Το νερό είναι αφαλατωμένο. Περισσότερα ναι, πρέπει να πηγαίνουμε σε, γενικά εγώ προτείνω έτσι, φυσικές πηγές, νερά από φυσικές πηγές, ναι, που έχουν ένα άλλο προφίλ μετάλλων. Ναι. Και γιατί ακόμα γράφει, ας πούμε εδώ, αυτό που πίνω που είναι από το ζαγόρι, μισογράφει την περιεκτικότητα σε άλατα. Ναι, ναι, πρέπει να το κοιτάξουμε τώρα. Δεν είναι φυσικό μεταλλικό νερό, λέει, και λέει την περιεκτικότητα. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρω εγώ τούτα. Λοιπόν, δεν ήταν τοποθέτηση προϊόντος, έτυχε να το έχω δω. Μπορείς έτσι πολύ γρήγορα, γιατί θα μείνει η τελευταία ερώτηση που είναι και το zoom. Πώς βοηθάει η κάρνιβος στο εφερέθιστο έντερο. Το έχεις ξαναπεί, αλλά έτσι λίγο δύο λόγια. Λοιπόν, μένουμε στο ότι είναι μια διατροφή αποκλεισμού καταρχάς, η απόλυτη διατροφή αποκλεισμού, είπαμε lion carnivore διατροφές, απόλυτα κρεατοφαγικές. Έχουμε ρίξει λοιπόν όλα αυτά τα οποία θέλουμε να αποφεύγουμε, είναι μια load FODMAP, δίαιτα που είναι συγκεκριμένοι υδατάνθρακες που προτείνονται στο σύνδρομο ευερέθιστο εντέρου να φεύγουν και από εκεί έχουμε τρομερή βελτίωση. Είναι μια χαμηλών υδατάνθρακων διατροφή που έχουν αποδείξει από μόνες τους, δηλαδή όχι μόνο το low FODMAP, low carbs διατροφή. Είναι μια low toxins, plat toxins διατροφή που ερεθίζουν το έντερο, όπως π.χ. Λεκτίνη έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί πρόβλημα. Τα όσπρια, γεμάτα λεκτίνη. Ναι, leaky gut και ούτω καθεξής, τα όσπρια ακριβώς. Είναι μια low συντηρητικά διατροφή, χαμηλή σε συντηρητικά, αφού είναι μια απόλυτη φυσική διατροφή. Είναι η πρώτη ύλη, πρώτη ύλη. Να το καταλάβουμε, όταν τρώει κάποιος ζώα, δεν τρώει καθόλου συντηρητικά, έτσι, αν παίρνει φρέσκο κρέας, ξαναλέω, όχι πακεταρισμένα. Φρέσκο είπες και μας είχες πει και την προηγούμενη φορά όσο το δυνατόν να μην καίγεται πολύ το κρέας. Μας είχες ναι, πει. Φρέσκο, ανεπεξέργαστο. Και όταν το μαγειρεύεις, ρε παιδί μου, να μην το κάνεις κάρβουνο. Κάρβουνο, ακριβώς. Έτσι. Να μην είναι πολύ καλό ψημένο. Να είναι, ξέρω εγώ, medium. Να μην είναι well done. Medium to well done, ας πούμε, ίσως. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βοηθάει με αυτούς τους τρόπους. Βοηθάει γιατί έχει
Μέσω σύνδρομου ευερέστητου του εντέρου βοηθάει η υγεία του εντέρου γενικά, η γλουταμίνη του κρέατος έχει αποδείξει πολλά. Κάποιοι ασχολούνται με όλη την ώρα με supplements, με συμπληρώματα γλουταμίνης, γιατί να μην το παίρνουμε από την φυσική τροφή που είναι για το φυσικό μας σώμα απόλυτα βιοδιαθέσιμη πρέπει και διαφοροποιήσιμη. Πρέπει να μου κόψεις τα συμπληρώματα, γιατί είμαι θυσμένη, το παραδέχομαι. Θα σου πω πώς θα κόψω. Ήδη έχω κόψει αρκετά, αλλά μου κόψεις κι άλλα. Κοίτα, σε άτομα τα οποία ταλαιπωρούνται με την υγεία τους για χρόνια και προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν την κατάσταση, πάντα φορτώνονται με όλα αυτά τα πρόσθετα. Αχρίαστα συμπληρώματα διατροφής. Εγώ πιστεύω είναι αχρίαστα αυτό που παίρνω πλέον. Τα έπαιρνα πάντα όμως, δεν τα ξεκίνησα τώρα με την καρνιβόρα. Ίσα-ίσα που τα μείωσα με την καρνιβόρα. Αλλά έπαιρνα μια ζωή συμπληρώματα διατροφής, γιατί ψάχνα λύσεις. Εγώ 10, 20, 30. Από 18 χρόνων τα παίρνω. Vitamins addict. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία ερώτηση. Δεν την απάντησες εντελώς εκείνη, αλλά την έχει απαντήσει σε προηγούμενα βίντεο. Λοιπόν, έχω κάνει και δικά μου βίντεο σε ενημερωτικά για το σύνδρομο Ευερέστητου ναι, εντέρου. Ναι, θέλω να γραφτείτε στο κανάλι του Θάνου στο YouTube, στο κανάλι του Θάνου, στο λογαριασμό, ακολουθήστε το Θάνου στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Κάνω το εξής, να γράφει κάποιο σύνδρομο Ευερέστητου εντέρου ευθυμίου και να βγαίνει το YouTube βίντεο κατευθείαν. Μπράβο. Μαθαίνουμε πως μεγάλο μέρος της σερωτονίνης στον οργανισμό μας παράγεται στο έντερ. Υπάρχει κάποια σύνδεση της κρεατοφαγικής διατροφής και της καλύτερης παραγωγής σερωτονίνης στο έντερο? Υπάρχει ένδειξη πως η κρεατοφαγική διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης? Υπάρχει. Αυτό που σου είπα, ότι θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή στις ψυχικές νόσους. Βλέπουμε τρομερή συσχέτιση ψυχικών νόσεων και μεταβολικών προβλημάτων. Έχουμε τρομερή έξαρση και στα δύο και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ρεύμα από επιστήμονες και πολλούς γιατρούς. Ο οδηγός γενικά αυτού του ρεύματος είναι ο Christopher Palmer, είναι καθηγητής στο Harvard της Αμερικής, ο οποίος έχει, τα έχει συλλέξει κιόλας και σε ένα βιβλίο για όποιον ενδιαφέρεται, το Brain Energy. Αυτή τη στιγμή βγαίνει πολύ και σε συνεντεύξεις. Τελευταία ήταν με τον Τζόρνταν Πίτερσον, αλλά και σε άλλους γιατρούς, συναδέλφους του. Μου αναφέρεις τον Πίτερσον, δεν μπορώ. Ξέρω, σε εκνευρίζει και κάθε φορά νομίζω τον αναφέρω. Για να σε τριγκάρω, ξέρεις. Αλλά γενικά έχουμε τρομερές ενδείξεις ότι τέτοιες διατροφικές προσεγγίσεις μπορούν να βοηθήσουν, ειδικά οι κετογονικές που είναι μεταβολικές θεραπείες απόλυτες, αλλά και όλα. Είδες, σε ρωτώ για ενδείξεις, Θάνο μου, γιατί είπαμε βρισκόμαστε σε μια εποχή αλλαγής παραδείγματος και στην ιατρική και στη διατροφολογία, διαιτολογία, ακόμη και στη ψυχολογία. Οπότε μιλάμε για ενδείξεις προς το παρόν, γιατί ένα βασικό επιχείρημα των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι δεν πρέπει να ακούτε τους ειδικούς που είναι ιατροί, που είναι, έχουν κάποια άλλη ιδιότητα και προωθούν τις κρεατοφαγικές διατροφές, τις κετογονικές διατροφές, είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμη επιστημονικές αποδείξεις γι' αυτό. Άσε που δεν υπάρχουν ακόμη επιστημονικές αποδείξεις για αυτά που διδάσκουν ήδη. Υπάρχουν μελέτες και έρευνες οι οποίες δεν δίνουν με έγκυρο επιστημονικό τρόπο αποτελέσματα, μόνο δείχνουν συσχετήσεις. Αλλά σε ρωτώ για ενδείξεις, γιατί ευελπιστώ και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ίσως να μην ζήσω εγώ να το φτάσω, μπορεί και να ζήσω να το φτάσω, σε μια εποχή που θα έχει γίνει διεξοδική έρευνα, επιστημονική έρευνα, η οποία να καταρρύψει μύθους και να αναδείξει αλήθειες. Ναι, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο παγκοσμίως. Όχι μόνο έχουμε ενδείξει, έχουμε και αποδείξει για κάποια θέματα, να πούμε. Έτσι. Και ακόμα και σε νόσους που δεν μπορούμε να πιστέψουμε, ας πούμε, διατροφικές διαταραχές και ούτω καθεξής με τέτοιες διατροφές. Να το πούμε αυτό, δεν είναι ότι δεν έχουμε και τελείως αποδείξεις. Έχουμε κάποιες αποδείξεις. Έχουμε σίγουρα πάρα πολλές ενδείξεις και δεν είναι μόνο από case reports, case studies, δηλαδή ανέκδοτα που λένε anecdotes. Έχουμε πραγματικά και από άλλες μελέτες ενδείξεις ότι βοηθάει,
Αλλά υπάρχει κάπου ένα όριο πια με αυτό το θέμα και το evidence-based medicine. Να πούμε ότι κανονικά θα πρέπει να είναι all evidence-based medicine. Δηλαδή θα έπρεπε, όπως το λέω, δηλαδή θα έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα επιστημονικά δεδομένα από όλες τις επιστήμες και όχι μόνο των μελετών για την διατροφή ή των μελετών για την ιατρική. Υπάρχουν δεδομένα, όπως είπαμε, παλαιοπαθολογικά, παλαιοανθρωπολογικά. Έτσι, συλλέγουμε τα πάντα για τον εαυτό μας και για τους ασθενείς μας. Και όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή έχουμε μία υπόθεση. Δεν χρειάζεται να την μπερδεύουμε. Η υπόθεση είναι, όχι υπόθεση, το δεδομένο είναι πια ότι η φυσιολογία και η παθολογία. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία, ασχέτως τα τελευταία 50 χρόνια με κετογονικές δίαιτες έχει ξεκινήσει και τώρα έχει θεριέψει, επιτέλους εξετάζουμε το παράδειγμα πιο λογικά, πιο φυσιολογικά. Δηλαδή, ποια είναι η φυσιολογία, τι ξέρουμε, ποια είναι τα δεδομένα, τι σημαίνει, δηλαδή, άμα δώσεις τον άλλον ντόνατς, δεν είναι φυσική ανθρώπινη τροφή. Με τον ίδιο λόγο... Έβλεπα μια σειρά προχθές και έτρωγε ένας ντόνατ και ξέρεις τι ένιωσα. Ήταν μια αστυνομική σειρά. Ένιωσα τον ίδιο αποτροπιασμό που ένιωσα όταν παρακολούθησα τη σκηνή του φόνου προηγουμένως. Γιατί λέω τι βάζει στο σώμα του. Βάζει ζάχαρη, βάζει αλεύρι, τηγανισμένα, σε παλιόλαδα. Τον λυπήθηκα τον άνθρωπο. Το στομάχι μου ανακατώθηκε. Λέω πού βάζει κάτι τελώς αφύσικο, σαν να τρώει μια πλαστική σακούλα αυτή τη στιγμή. Πάμε στην τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να το κλείσουμε αυτό το βίντεο. Πάμε, θα κάνουμε 3 ώρα. Άκου. Νευροφλεγμονή. Η νευροφλεγμονή με ενδιαφέρει, γράφει μου. Την τελευταία φορά που πέρασα ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, θυμάμαι έντονα ότι ένιωσα σαν να με χτύπησε ρεύμα στα δάχτυλα του αριστερού χεριού. Μετά από 1,5 μήνα, διαγνώστηκα με τενοντίτιδα στην άρθρωση του καρπού με πολύ έντονο πόνο. Κάπου διάβασα ότι η υπερβολική αύξηση της κορτιζόλης, της ορμόνης του άγχους, συνδέεται με οστεοαρθρίτιδες και με ρευματοειδείς αρθρίτιδες. Ισχύει, τι μπορώ να κάνω, γιατί με τους ορθοπαιδικούς δεν βγάζω άκρη. Υπάρχει κάτι τέτοιο που να ονομάζεται νευροφλεγμονή. Α, υπάρχει, για πες. Όπως υπάρχει φλεγμονή σε κάθε ιστό, υπάρχει και στο νευρολογικό ιστό. Όπως είπαμε, όπου ακούμε ήτης, νευρίτιδα, βλέπεις ήδη ανεφέρθηκε τενοντίτιδα, όλα πάνε μαζί και παρατηρούν όλοι οι άνθρωποι αυτοί ότι έρχονται συμπτώματα σε όλα τα συστήματα και γι' αυτό όλο αυτό το είμαι ειδικός στο αοστά ή στο μυοσκελετικό, είμαι ειδικός στο καρδιολογικό σύστημα, είμαι ειδικός, βλέπουμε ρευματικές παθήσεις, κάνουν φλεγμονές και στεφανιαία νόσο, στα αγκία της καρδιάς. Όλο αυτό δεν βοηθάει ντε και καλά τον ασθενή, βοηθάει μόνο εμάς να βγαίνει η δουλειά. Θα πρέπει ξανά να γυρίσουμε στο παλιό παράδειγμα, το ιατρικό παράδειγμα, όπου κοιτάμε πιο σφαιρικά τον άνθρωπο, πιο ολοκληρωμένα, λένε όλη την ώρα ολιστικά και φοβάμαι πια να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί αν και είναι για τον παθολόγο, είναι στο job description. Το ληστικό. Ναι, στο description ακριβώς και στο βιβλίο σπουδών του. Αλλά φοβάμαι γιατί ξέρεις, μιλάνε για κοπάνξιο. Διάφοροι τσαρλατάνοι χρησιμοποιούν τον όρο ότι είναι ολιστικό το ένα, ολιστικό το άλλο, εννοώντας ότι δεν είναι συμβατικοί επιστήμονες. Δεν έχουν σπουδάσει την κλασική ιατρική, ενώ εσύ την έχεις σπουδάσει. Αλλά ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον άνθρωπο, πραγματικά όταν υπάρχει παθολογία, ξυπνάει σε πολλά διαφορετικά συστήματα. Έχουμε λοιπόν το τελευταίο καιρό, θα την πάω την νευροφλεγμονή τη λέξη, θα την πάω λίγο πιο μετά και θα πω ότι γενικά είναι νευρομεταβολική πάθηση όλο αυτό. Και έτσι το ορίζουμε. Και ο μεταβολισμός, θέλω να το πάρετε ας πούμε, λες και είναι μία πόλη όλο αυτό και γίνονται διεργασίες, οδηγούμε ας πούμε σε δρόμους και... Μπορεί να υπάρχει, νομίζω το είχαμε ξαναπεί τις προάλλες, ένα κόλλημα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε μια συγκεκριμένη οδό. Θάνο, πρέπει να σε κλείσω γιατί μιλάμε πολύ ώρα. Εγώ θέλω να πω το εξής στη φίλη. Ο Θάνος είναι ειδικός παθολόγος με διάφορες εξειδικεύσεις και σε μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως μας έχει πει, και διάφορες άλλες και ακόμη και σε διατροφή κλινικών ασθενών.
Ο Dr. Sean Baker που έχει γράψει το βιβλίο που μου έκανε δώρο ο Θάνος, το έχω εδώ το βιβλίο, είδες, τα αγαπάω, το λατρεύω, είναι ορθοπαιδικός, δεν είναι? Ναι, είναι ορθοπαιδικός. Ο Dr. Anthony Και εξαιρετικός άνθρωπος να πούμε, γιατί τον ξέρω και προσωπικά, έχουμε κάνει και ένα podcast μαζί. Ο Dr. Anthony Chaffee στην Αυστραλία είναι νευροχειρουργός, είναι νευροχειρουργός. Δηλαδή, και έχει και άλλους γιατρούς, είναι και ο Ken Berry, δεν είναι? Ken Berry είναι γενικός γιατρός. Ο οποίος ασχολείται πολλούς... με την κετογονική, ο Ken Berry περισσότερο. Και κάρνιβορ. Και κάρνιβορ, λοιπόν. Και κάνει και ο ίδιος είναι κάρνιβορ, βασικά. Ναι. Υπάρχουν ιατροί από διάφορες ειδικότητες, οι οποίοι προωθούν την εξάπλωση της γνώσης για την κρεατοφαγική διατροφή ως τη φυσική ανθρώπινη διατροφή, γιατί έχουν αντιληφθεί και μέσω της κλινικής πρακτικής τους, μέσω των ασθενών που έχουν στο ιατρείο τους. Για παράδειγμα, ο Dr. Sean Baker, γιατί το διαβάζω το βιβλίο, δεν το έχω τελειώσει ακόμη, μέσω των ασθενών που εγχειρίζει ως ορθοπαιδικός, ο Dr. Anthony Chaffee, μέσω των ασθενών που εξετάζει και εγχειρίζει ως νευροχειρουργός, εσύ μέσω των ασθενών που έχουν διάφορες παθήσεις που εξετάζεις ως ειδικός παθολόγος, έχουν αντιληφθεί την εφαρμογή της θεραπευτικότητας, της επιστροφής σε μια πιο φυσική ανθρώπινη διατροφή. Άρα η απάντηση στη φίλη που μιλάει για νευροφλεγμονή, τενοντίτιδες, τα οποία συνδέονται άμεσα με επεισόδια κατάθλιψης, είναι ότι ναι, μια τέτοια προσέγγιση, ειδικά αν παρακολουθείτε από έναν ειδικό παθολόγο, όπως είναι ο Δόκτωρ Θάνος Ευθυμίου, αν υπάρχει και άλλος στην Ελλάδα που είναι ειδικός παθολόγος και προωθεί την κρατοφαγική διατροφή ως θεραπεία και συμπληρωματική θεραπεία μαζί με όλες τις άλλες θεραπείες, να μου μιλήσει, να τον βγάλω και αυτό στο κανάλι. Δεν έχω θέμα εγώ. Και επίσης, να μου θέλω, ναι, θέλω και να σου να πω, μου θέλω μιλήσει, γιατί ότι ψάχνω συνεργάτες. Δεν είσαι ούτε κάποιος ο οποίος προωθείς αγοράστε το τάδε συμπλήρωμα διατροφής να παίρνεις εσύ ποσοστά, ούτε είσαι κάποιος ο οποίος χρεώνεις και κάνεις υπερχρεώσεις αν κάποιος έρθει στο ιατρείο σου, είτε να σε δει ως ειδικό ιατρό παθολόγο, είτε να σε δει ως health coach και κάνεις και το σαφή διαχωρισμό, γιατί έχω δει email, μου έχει στείλει μια φίλη μου που σου στείλει email για να της κάνεις health coach μέσω διαδικτύου, που της έγραψες πίσω ότι ξέρεις, εγώ είμαι ιατρός, αλλά οι συμβουλές που θα σου δίνω μέσω διαδικτύου είναι στα πλαίσια του health coaching, γιατί δεν έρχεσαι εδώ να σε εξετάσω. Λοιπόν, ούτε έχεις κάτι να κερδίσεις, γιατί γνωρίζω από προσωπική πείρα και από τους φίλους μου που επισκέφτονται το Θάνο, και χαίρομαι πολύ που μου γνώρισαν το Θάνο, ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ ώρα σε μια συνάντηση με κάποιον που θα πάει στο ιατρείο του, και ξοδεύει πολύ χρόνο και χρεώνει ένα πολύ φυσιολογικό ποσό. Δεν θησαυρίζει ο άνθρωπος από αυτό. Το κίνητρο σου για να τα κάνεις αυτά είναι να βγάλεις χρήματα ή να γίνεις διάσημος, ή να έχεις τον οποιοδήποτε αχαρακτήριστο άνθρωπο να κάνει εκστρατεία της φήμησης εναντίον σου. Ποιο είναι το κίνητρό σου που τα κάνεις αυτά? Κοίτα, κερδίζω κάτι από αυτό. Ναι, δουλεύεις. Ναι. Κερδίζω και οικονομικά σίγουρα, αλλά όχι τρελά ποσά σίγουρα, αφού ξέρει ο καθένας πόσο χρεώνω. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι για πρώτη φορά, και πάει πολύ καλά να πούμε ότι είμαι γεμάτος, έτσι, και χαίρομαι, αλλά θα πω για πρώτη φορά έχω αποτελέσματα στους ασθενείς. Για πρώτη φορά και εννοώ τα τελευταία χρόνια που το κάνω αυτό. Και υπάρχουν, είμαι 40 χρονών τώρα. Και είναι τρομερή χαρά για ένα γιατρό. Θέλω να σε ρωτήσω, το κάνεις αυτό ρε, για να γεμίσει το ιατρείο σου? Γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι και να μην το κάνεις αυτό πάλι θα γεμίζει το ιατρείο σου. Ναι, θα γέμιζε πάλι προφανώς. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πολύ νεαρή, όταν άνοιξα το πρώτο γραφείο ψυχολόγου, αμέσως γέμισε. Παρόλο που δεν είχα τις γνώσεις που έχω τώρα. Γιατί νομίζω ότι και εσύ και εγώ είμαστε people's persons. Είμαστε άνθρωποι που συνδεόμαστε με τους ανθρώπους, νιώθουν ασφάλεια άνθρωποι μαζί μας και έρχονται. Έτσι, έτσι. Σίγουρα θα πήγαινε καλά. Έχω τρόπο, είμαι κοινωνικός άνθρωπος, έχω τρόπο προσέγγισης. Είσαι και καλός. Ναι, ενδιαφέρον. Πληρώνεις αλλά... όμως, πληρώνεις συναισθηματικά και ψυχικά, πληρώνεις το κόστος του να λες κάτι καινοτόμο και να υπάρχουν παλιόπαιδα τα οποία να λένε ψέματα για σένα και να σε στενοχωρούν και να
Να, εγώ ως φίλη σου στο λέω ξανά, πρέπει να πας δικαστικός. Ναι, ευχαριστώ που το λες και για την προτροπή σου. Με όλη μου την αγάπη στο λέω, αν ξανακούσω οποιονδήποτε κακό τρόπο, τοξικό άνθρωπο να πει οτιδήποτε για σένα στήριχτο, δεν ξέρω τι θα κάνω. Έχω σιωπήσει προς το παρόν. Είμαι τρελή όμως. Καλή πελή. Σημαίνει τρελή στα κυπριακά. Καλή πελή σημαίνει για τους φίλους μου, τους ανθρώπους που αγαπώ και για την αλήθεια παθιάζομαι. Προσοχή. Προειδοποίηση. Μην κατηγορείτε το Θάνο. Θα σας περιλάβω. Έλα. Σου έκανε επίτηδες αυτή την ερώτηση, γιατί στο λέω δεν μπορώ να βλέπω τοξικότητες και κακίες, δεν μπορώ. Ο άνθρωπος εκτίθεται, κάνει ένα σωρό δουλειά που είναι δωρεάν, πληρώνει ανθρώπους για να του κάνουν edit τα βίντεο, δεν βγάζει λεφτά από το YouTube, δεν έχει εκατομμύρια θεάσεις που έχω εγώ. Το υλικό όλο αυτό το φτιάχνει γιατί θέλει να περάσει το μήνυμα και να βοηθήσει ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν θα πατήσουν στο ιατρείο του, ποτέ δεν θα πάνε να το δουν, ποτέ δεν θα του δώσουν χρήματα. Το κάνει με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο πάθος που κάνω εγώ αυτό που κάνω. Εγώ Θάνο Και να πούμε παράτησα ότι. ένα γραφείο full που έβγαζε πολύ περισσότερα χρήματα το γραφείο από ό,τι βγάζει τώρα το YouTube και το έκανα γιατί ήθελα να περάσω το μήνυμα σε περισσότερους ανθρώπους. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο τα λεφτά που δίνει κάποιο στη συνεδρία, είναι ότι κάθε στιγμή μπορεί να μου γράφει. Έχω τον δίκτυο αυτό του health coach που προσπαθώ να καθοδηγήσω και να βοηθήσω και να. Εγώ σε καταλαβαίνω, ρε, είσαι σαν ιεραπόστολος, δηλαδή έχεις βρει την αλήθεια με τη Μα είναι η διατροφή αλήθεια αυτή. εκεί και πρέπει επιτέλους να βρούνε τη γιατριά τους όσο γίνεται περισσότεροι. Γι' Τελείως αυτό, υπόθεση. και εγώ όταν είχα κάνει το πρώτο βίντεο μαζί σου ήμουν εκστασιασμένη και εξακολουθώ να είμαι γιατί βρήκα την αλήθεια χωρίς να γνωρίζω ότι υπάρχει Έλληνας ιατρός που κατέχει την αλήθεια, τη βρήκα στο εξωτερικό, έλυσα τα προβλήματα μου, της υγείας μου, υιοθετώντας την κρατοφαγική διατροφή και ενθουσιάστηκα που υπάρχει ελληνόφωνος ιατρός ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια και φυσικά και από προσωπική πείρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία ο γιατρός να έχει ο ίδιος την προσωπική του πείρα. Σας παραπέμπω στα προηγούμενα βίντεο με τον Δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου. Αυτό είναι το τέταρτο βίντεο. Έχουμε άλλα τρία βίντεο, των οποίων και ένα σύντομο, τέσσερα, των οποίων τους συνδέσμους θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να τα δείτε. Δείτε τα, μόνο κέρδος θα έχετε. Δεν θα χάσετε κάτι. Και ο Ευχαριστώ. λόγος για Τέλεια. τον οποίο προσκαλώ και θα συνεχίσω να προσκαλώ τον Δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου είναι γιατί πιστεύω ότι έστω και ένας άνθρωπος να βοηθηθεί από ένα τέτοιο βίντεο αξίζει τον κόπο. Και έχω να σου πω το εξής. Θα κλείσουμε με αυτό και είναι και γρίφος. Ξέρει ποια είναι. Και τώρα είναι στην Αγγλία σήμερα που γυρίζουμε αυτό το βίντεο. Μια κοινή μας φίλη η οποία ήρθε σε σένα μετά από δική μου προτροπή. Μια γυναίκα η οποία έχει πολλές εγχειρήσεις επάνω της. Η οποία έχει ένα πολύ σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα. Από τη μέρα που ξεκίνησε μαζί σου την κρατοφαγική διατροφή, τις προτροπές που τις κάναμε στη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα, όλες οι φιλενάδες μας, γιατί έχουμε μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα με γυναίκες στο Zoom κάθε Τετάρτη, τις ακολούθησε για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν αυτό έχει σχέση με την κρατοφαγική διατροφή. Συνέπεσε όμως. Τις ταπρίζω, έχει 6 μήνες. Κάντε αυτό, κάντε το άλλο, τίποτα. Ξεκινάει την κρατοφαγική, άλλος άνθρωπος. Η πειθαρχία έρχεται από το φαγητό μας. Και μια άλλη δικιά μας, επίσης ξεκινώντας την κρατοφαγική διατροφή, η λογοδιάρια που είχε της πέρασε. Δεν ξέρω γιατί, καταλαβαίνω, ξέρει ποια είναι, θα γελάνε τώρα. Ξέρει ποια είναι. Να ξέρεις ότι Θάνο, μου έχεις κλέψει τα αστέρια μου. Είμαστε μια ομάδα κοπέλες που κάνουμε αυτό το Zoom κάθε Τετάρτη. Οι οποίε όλο για σένα μιλάνε. Αφού περάσαμε και μισό Zoom να λέμε για το Θάνο και τι μα είπε ο Θάνο και τι φάνηκε. Εντελώ τυχαία δηλαδή, δεν το έκανα επίτηδε, αλλά αυτέ ειδικά στο δεύτερο επίπεδο. Τα χαιρετίσματά Άκου. μου. Στην επόμενη συνάντηση θέλω να μιλήσουμε, γιατί είδα ότι είχε βίντεο και είδα ότι είχε και ο Τσάφι ένα βιντεάκι στο YouTube, στο Instagram για τον αυτισμό. Γιατί είδα ότι είχε έναν νεαρό στο κανάλι σου που μίλησε. Στο φάσμα και να το κάνουμε ειδικά για αυτό. Αν υπάρχει λοιπόν, φυσικά θα το δεις και εσύ για το πώς μπορεί μια τέτοια διατροφή να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι στο φάσμα και είναι διαγνωσμένοι. Τι λες? Ναι, μέσα.
Έγινε. Κλείσαμε και το επόμενο. Σε ευχαριστούμε. Εγώ εσάς. Γεια. Τα λέμε.